Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συρεσιμπόσιο Σασίμι. Και πρωτού βουτήξουμε βαθιά στην αμήλικτη άμμο του Dune, να σας υπενθυμίσουμε μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon, εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, Καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μα βίντεο. Και βέβαια κάθε σα like και κοινοποίηση δεν θα μα χαλάσει καθόλου για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε τη μήνυ σειρά τριών επεισοδίων του 2003. Children of Dune. Πλησιάζοντα λοιπόν στην ταινία του Βιλνεύ, Όντα στο κατόφλι τη ταινία του Villeneuve. Είναι η πρώτη επαφή που είχαμε τον Dune. Αυτή η μήνυ σειρά. Το 2003. Ε, μπορεί. Μπορεί να ήταν και το 2004. Δηλαδή θυμάμαι να την νοικιάζω από το βίντεο κλαμπ και να τη βλέπω. Ε, και η πρώτη μου επαφή με αυτό το σύμπαν, ε, σε μυθοπλασία live action, γιατί είχα παίξει το παιχνίδι, εκείνη ήταν η πρώτη, 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 πρώτη επαφή μου με τον Dune, ήταν η πτώση ενός μεσία. Ήταν η πτώση ενός ήρωα. Χωρίς να έχεις δει την άνοδο. Χωρίς να έχω δει ποτέ την άνοδο. Ε, και εντάξει, είχα δει όμως τα Attack of the Ο Alec Newman Φέρνει κάτι σε Hayden Christensen, μάλλον το ανάποδο. Είμαστε ένα χρόνο μετά το Attack of the Clones. Ακριβώ έχει μόλι βγει Για όσους ο. Για όσου μετράτε, πόση ώρα μα παίρνει να πάμε σε Star Wars τη συζήτηση, κάποια δευτερόλεπτα. Δεν μάτυρα. μπορούσα να μην το πάω, δεν μπορούσα να μην το πάω, διότι πραγματικά ήταν ο ξανθό γαλανομάτη. Μεσία. Ο... ο... Μεσία. Τι τέλο πάντων δεν θυμάμαι αν είναι γαλανομάτι ο Hayden. Αλλά όπω και να έχει, ε, ε, είχα κάνει ευθεία αντιπαράθεση, ε, αντιπαραβολή μάλλον τότε, Μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Βεβαίω ο Άλεκ Νιούμαν προηγείται του Χέιντεν για δύο χρόνια. Mm. Ε οπότε mm. υπάρχει και αυτό. Mm. Πάντω. Δεν θυμώ... ξέρω πότε έγινε το casting του Χέιντεν, Μήπω έγινε το 2000. <συσκίσαι> <συσκίσαι> δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά πότε γίνανε τα γυρίσματα. Κυρίζουμε... Το casting του Άλεκ <συσκίσαι> Νιούμαν. Μάλλον πριν. <προηγίσαι, συσκίσαι> έγινε το 1998-99. Το 1999 δεν είχε Χέιντεν. Αυτό μπορούμε να το. Ε, ναι, εντάξει. Το 1999 είχε μόνο Τζέικ Λόιντ. Οπότε είχα νιώσει περίεργα όταν την είχα δει. Ω μικρό παιδί, α πούμε. Ε, δεν. εντάξει, το 2003 πόσο ήμουν, 18. Εντάξει, δεν ήμουν μικρό παιδί, αλλά δεν είχα συνηθίσει τη δραματουργία τη πτώση ηρών. Οπότε είχα νιώσει αρκετά περίεργα. Μικρό παιδί, όχι μικρό παιδάκι. Εντάξει, μπράβο, fair enough. Ε, οπότε ήταν λίγο. δεν ήξερα πώ να νιώσω τότε. Είδα και τον Dune μετά του 2000 κτλ. Τώρα που το ξαναείδα, έχοντα περάσει κάτι Last Jedi, έχοντα περάσει κάποια πράγματα. Κάνω μια ευθεία αντιπαραβολή με το Last Jedi με το, ε, το συγκεκριμένο. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ και ω τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει όταν δω την ταινία του Villeneuve, είναι το αγαπημένο μου πράγμα Dune ever, το Children of Dune. Okay. Μ' αρέσει πονέ, πιο πολύ την ταινία του Lynch, μ' αρέσει πιο πολύ την πρώτη ταινία Dune. Είναι η αγαπημένη μου ιστορία μέσα στο σύμπαν της Dune, ε, του Dune από αυτά που ξέρω. Ε, έτσι σαν πρώτη οπτική τη λατρεύω. Ε, το βίντεο αυτό απλά θα είναι αβόλο γιατί το αγαπάω με τόσους πολλούς τρόπους αυτό το πράγμα. Ναι, κοίταξε, εγώ είδα πρώτα το Dune του 2000 ε, όταν ήμουν μικρός και δεν είχα δει αυτό το είδα μερικά χρόνια αργότερα τώρα αν προσπαθήσω να θυμηθώ τι με είχε εμποδίσει να πάω παρακάτω και να δω τη συνέχεια ενώ ε, συνήθως όταν έβλεπα κάτι και υπήρχε συνέχεια πήγαινα να δω και το επόμενο και σίγουρα όταν είδα το Dune είχε βγει και το Children of Dune 100% τι με εμπόδισε δεν θυμάμαι, αλλά δεν το είχα δει και το είδα αρκετά χρόνια αργότερα. Και πρέπει να πω, ναι, ότι και εμένα μου άρεσε πολύ, ε, μαλακία που δεν το είχα δει αμέσως μετά, ε, γιατί είναι μια ωραία συνέχεια. Και ας πούμε κάποια γενικά πράγματα για αυτό εδώ το πράγμα. Ε, γενικά θα έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε την... Όπως, όπως είναι και από τα βιβλία, η ιδέα είναι ότι χτίζει, 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 χτίζει τον ήρωα στο πρώτο και εδώ τον καταρρύπτει, καταρρύπτει, καταρρύπτει και ο ίδιος ο ήρωας του πρώτου εδώ πέρα ε, μισεί, καταλήγει να μισεί αυτό που έγινε στην πρώτη ταινία και να θέλει να το διαλύσει, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση πάνω στο, στον ηρωισμό και είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο και πολύ ε, μεστό ταξίδι ενός ήρωα. Δηλαδή σου λέει, οκ, okay, έχτισα και μετά ε, απογοητεύτηκα από αυτό που έχτισα και θέλω να το διαλύσω. Και έχω και τον απόγονο μου, ο οποίος δεν απογοητεύτηκε από αυτό που έχτισα, αλλά απογοητεύτηκε με μια έννοια, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να το κάνει καλύτερα αυτό που έκανα εγώ. Σωστά. Σωστά. Ε... Κοίτα, ε, ο... Α, γι' αυτό κάνω ευθεία αντιπαραβολή με το Last Jedi. Γιατί ο Λουκ θέλει να καταστρέψει το τάγμα των Jedi ουσιαστικά, μία και καλή. Ο Μουαντίπ θέλει να καταστρέψει τη Μουαντιμπίλα. Θέλει να καταστρέψει τη θρησκεία του, θέλει να, να διαλύσει ό,τι έχτισε και αυτό μου αρέσει τόσο πολύ διότι στο, στη συγκεκριμένη μήνυ σειρά σε αντίθεση με το Dune του 2000 Υπάρχει διάχυτη πνευματικότητα. Οπότε θέλει να, να καταστρέψει αυτό που έχει και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε θρησκευτικό. Ε, τα πολιτικά είναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ των δύο, αλλά και στο πώ ο Πολ ε, προσπαθεί να τα αποδομήσει και να τα διαλύσει. Βέβαια, υπάρχει όντω ο Λίτο, ο οποίο Λίτο έχει τα δικά του θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα, διότι είναι παράλληλο. ο ήρωα τη συγκεκριμένη μήνυ ε, σειρά είναι ο Λίτο, θα έλεγα. Ο ήρωας αυτό έχει πάρα πολλά κοινά με την κύρια κακιά αυτή τη σειρά, γιατί και αυτό είναι εν δυνάμει abomination. Ε, οπότε αυτή η αντίστοιχη που γίνεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν είμαι σίγουρο αν στο τέλο τη σειρά, ο ήρωα αυτή τη σειρά βγαίνει αλόβητο και ήρωα straight, όπω βγαίνει straight ήρωας ο, ο Μουαν στο τέλος του Dune. Και αυτό είναι επίσης κάτι που ε, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, διότι το σενάριο που έχει γράψει ο Τζον Χάρισον, δηλαδή ο Τζον Χάρισον δεν σκηνοθετεί αυτή τη φορά, αλλά έγραψε το σενάριο και το έδωσε στον ε, Γαϊτάνης. Φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι πάει να κάνει σε σχέση με το, με το ταξίδι του ήρωα ε, ή το, το αντιταξίδι του ήρωα που έχει για τον ε, Πολ. Αλλά αυτό που δεν είμαι σίγουρος, είναι η μεταφορά από τα βιβλία. Σε σχέση με τη το... ναι. συγκεκριμένη. Γιατί εδώ να πω. πρωτού μπούμε σε αυτό. Αλλά εισάγοντά το. Ότι δεν έχω διαβάσει τα βιβλία. Θα το πούμε ε... μετά αυτό για τα βιβλία. Προ το παρόν, α μείνουμε στι θεματικές. Θεματικέ. Όσον αφορά τι θεματικέ, εδώ πέρα υπάρχει αυτό που είπαμε. Η κατάρρευση αυτού που χτίστηκε στο πρώτο. Και υπάρχει επίση ω θεματική. Και ο δετερμινισμός mm -hmm. υπάρχει ως τερματική το εδώ μας εισάγει ουσιαστικά το ερώτημα τι από όσα έγιναν στην πρώτη ιστορία ήταν προδιαγεγραμμένο μέσω των μηχανογραφιών των Bene Gesserit, και μέσω διαφόρων ε, της μαλαγανιάς τέλο πάντων που έπαιξε και κατά πόσο ήταν αυθεντικό, ε, κατά πόσο πήγαζε όντως από τον Πολ το οποίο χάνεται πάρα πολύ συχνά στις ε, μεταφορές και σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε χαθεί και από την μεταφορά του πρώτου. Το κατά πόσο είναι αυθεντικός Μεσσίας και κατά πόσο ή κατά πόσο ε, όλο αυτό που συμβαίνει είναι εκτέλεση, αν όχι κατά γράμμα περίπου, γιατί θα ήταν η κατα ποσο ολο αυτο που συμβαινει ειναι εκτελεση αν οχι κατα γραμμα περιπου γιατι θα ηταν η γυναικα ο αντίστοιχος, mm. εκτέλεση σε ανδρική εκδοχή ενός σχεδίου που το έχουν μαγειρέψει εδώ και 8.000 χρόνια, η Τζέζεριτ. Κατά πόσο Όντω είναι αυθεντικό αυτό που συνέβη στο πρώτο και κατά πόσο είναι μούφα. Και εδώ πέρα ε, αφήνει αυτό το ερώτημα να πλανάται, αλλά μας λέει ότι ό,τι και να ήταν το σχέδιο του Λίτο και ο σκοπός της ζωής του Λίτο, που ουσιαστικά θυσιάζει τη ζωή του για να το πετύχει, τη ζωή του ως κανονικός άνθρωπος, ε, είναι να καθαρίσει, να, 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 κάνει αυτό που έκανε και ο πατέρα του, αλλά πλέον χωρί να υπάρχει παραμικρή υπόνοια ότι ήταν προδιαγραμμένο, αλλά να είναι ε, επιλογή και να δώσει τέλος πάντων στην ανθρωπότητα την επιλογή να έχει ε, ελεύθερη ας πούμε, βούληση ή τέλο πάντων βούληση κατά το δυνατόν ελεύθερη και να μην να ξεφύγει τέλο πάντων από την αυστηρή μοίρα. Διότι ο Πολ βλέπει το μέλλον και ο Πολ ό,τι, ό,τι γίνεται το ξέρετε ότι θα γίνει πριν γίνει. Και ό,τι ε, υπάρχει μέσα εδώ στην ιστορία, ότι προσπαθούν να τον κοροϊδέψουν οι Μπένε Τζέζεριτ και η Κορίνο και να τον μπερδέψουν, αλλά παρόλα αυτά αυτός βλέπει τα πάντα. Και το μόνο που δεν έχει προβλέψει είναι η γέννηση του Λίτο. Οπότε τίθεται, η βασική θεματική θα έλεγα είναι εδώ πέρα ο δετερμινισμός και κατά πόσο ε, μπορείς να Πόσα περιθώρια έχει να, να κουνηθεί να εντό δηλαδή τη μοίρα σου, Δηλαδή έχει τη μοίρα σου προφανώ, αλλά τι, τι χώρο έχει να κινηθεί μέσα σε αυτό. Και αυτό εκπροσωπείται πλήρω από τον Λίτο, ο οποίο είναι ο χαρακτήρα ο οποίο ε, λέει ότι εγώ θα ανοίξω του δρόμου και θα κάνουμε τη δική μα επιλογή πέρα από τη μοίρα. Σπάει το κύκλο πλήρω ο, ο, ο Λίτο, ο Λίτο 2. Έτσι, ο, ο λίτο 2-2. Στην πραγματικότητα είναι ο λίτο ο τρίτος. Ο λίτο τρίτος, ναι. Αλλά λέγεται δύο διότι ο άλλος... Ο άλλος δεν πήγε καλά, ναι, από νωρίς. Ε, είναι ο δετερμινισμο συμφωνώ απόλυτα. Ε, ο Πόλ είναι έρμεο αυτού του πράγματος και γι' αυτό ε, και αποτυγχάνει και πετυχαίνει, βέβαια, διότι αποτυγχάνει στα πλαίσια αυτού που είχε χτιστεί στο πρώτο ντιούν, αλλά πετυχαίνει από τη στιγμή που απελευθερώνεται και πηγαίνει στην έρημο και πλέον είναι ο, ο προφήτης. Δεν είναι ούτε ο Πολ, ούτε ο Μουαντήμ, ούτε ο Ατρίδης, ούτε τίποτα. Είναι απλά ο προφήτης. Ε, οπότε μετά επαφιέται στον Λίτο να δώσει ένα άλλο πολιτικό σύστημα ε, στους, ε, στον κόσμο, να δώσει μια άλλη πίστη στον κόσμο και να δώσει όντω ε, έναν... Ε, Πλανήτη και ένα σύμπαν απελευθερωμένο από τα οράματα τα οποία ε, είναι αυτοεκπληρούμενε προφητείες. Πολλά από αυτά υπάρχουν στα prequel. Τα έχει πάρει ο Λούκα, τα, τα έχει ξεπατικώσει. Δηλαδή, το Dune έχει επηρεάσει, σαν η το Star Wars, την Original Trilogy. Αλλά τα prequel τα έχει. Μιλάμε, ο Λούκας έχει σηκώσει πολύ Dune ε, για τα prequel και γι' αυτό μάλλον λατρεύω και τα prequel, γιατί έχει και γερό ε, α, αρχικό υλικό, από ό,τι φαίνεται. Κοίταξε ε, ε, τι είπες παίζει. Ε, 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 το βιβλίο. Καμπάι. Καμπάι, ή πια πριν το καμπάι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Right. Το βιβλίο βγήκε το 63 σε περιοδικό και το 65 σε βιβλίο. Το June 1. Ναι, yeah. το 75 ή το 73 έκατσε να πρωτογράφει ο Λούκα το πρώτο draft. Το Journal of the Wheels. Στο οποίο η Jedi λεγόταν Bendu. Μπέντου. Για όσου έχετε δει, Rebels. Ναι, η, η τεχνική που χρησιμοποιούν εδώ οι ατρίδε λέγεται Prana Bindu. Mm -hmm. Η πολεμική του τέχνη. Mm -hmm. Όπου Bindu είναι στα Ινδικά, στα Σανσκριτικά, η τελίτσα, η ταντάκι Και έχω την εντύπωση ότι μπορεί όλοι οι Τζεντάι να βασίζονται σε αυτό εδώ. Και να έχει κλέψει του Τζεντάι από εδώ. Αφού να πω κάτι που δεν έχουμε πει δύο βίντεο τώρα. Από την πολεμική τεχνική των ατριδών, τέλο πάντων, το πράγμα μπίντου. Ε, ε, να, να πω κάτι που εδώ και δύο βίντεο ξέχναγα να το πω, ότι το, ο Λούκα, νομίζω, έσκυψε λίγο τον ε, Λίντ στο πώ υλοποιεί το, το, το voice με το force persuasion, γιατί το έκανε με τον Άλε ε, Γκίνε το 1977, και μετά ο Λίντ δεν μπορούσε να κάνει και, και βγάλα αυτό το πράγμα ας πούμε, για φωνή. Το οποίο ήταν. Μ' άρεσε πάρα πολύ, α ε, Και που δεν πολύ παίχτηκε και στο πρώτο Dune. Δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε το Voice, και αυτό ήθελα να το αναφέρω στο προηγούμενο βίντεο. Θα το τηλεοπτικό. Το τηλεοπτικό, λέω. Γιατί στην ταινία το. Στην ταινία το, το. Ναι, ναι. Εδώ χρησιμοποιείται μια-δύο φορέ παραπάνω και πολύ ωραία κιόλα. Ε, ήθελα έτσι να το αναφέρω, γιατί πραγματικά κάθε φορά ήθελα να το πω και το ξέχνα. Ε, Anyway. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το τι έχει κλέψει ο Λούκα και από πού. Διότι δεν μπορώ να πω ότι ο, ο Λουκ είναι ο Πολ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο, ο Πολ είναι και ο ακριβώ, ή ότι ο Λίτο είναι ο Ανακίν, ή ότι ο Λίτο και η γάνιμα είναι ο, ο Λουκ και η Λέια. Τα έχει μπλέξει, έχει πάρει πολύ πράγμα ο Λούκα και έχει φτιάξει το Star Wars, την εξαλογία, α πούμε. Στό και έχει χρησιμοποιήσει ο Λούκα και τον ε, με πολύ πιο υπουλό τρόπο, με το ότι θέλοντα να σώσει την πάντα με ο Άννακιν, γίνεται ακριβώ αυτό που δεν έπρεπε να γίνει, δηλαδή Sith. Οπότε εδώ όμω είναι πολύ πιο έκδηλο. Είναι παντού αυτό το πράγμα. Και είναι και το μεγάλο ερώτημα που έχει τεθεί στον Πολ και τίθεται και στον ε, Λίτο. Και ο Λίτο κυριολεκτικά θυσιάζει την ανθρωπιά του για να μπορέσει να σπάσει αυτό το κύκλο. Το οποίο σημαίνει ότι η επιλογή του έχει την, την μέγιστη, μάλλον τη σχεδόν μέγιστη. Ε, ε, το, το σχεδόν με στο διακύβευμα, όχι τη ζωή του, την ανθρωπιά του. Και θυσιάζει και τον εαυτό του με την έννοια ότι κανονικά θα το έπαιρνε πάνω της η αδερφή του, που ήτανε αυτή που είχε υπολογιστεί να γεννηθεί, που ήξερε ότι θα γεννηθεί ο πατέρας, αλλά γεννιέται αυτός απρόβλεπτα mm. και για να μην το φάει στη μάπα αυτό το, το πολύ μακρύ βασανιστήριο που έχει μπροστά του οποιο γίνει αυτοκράτορας, το παίρνει πάνω του και θυσιάζει την ανθρωπιά του και υπάρχει και αυτό. Αυτό ε, και ε, πολύ ωραία πάνω σε αυτό σπάει ο κύκλος αυτός όταν ο, ο Λίτο ε, εμφανίζεται από το μέλλον σε οράματα και μιλάει στον Πολ και του λέει χρησιμοποίησε τα μάτια μου εκεί που ο Πολ τυφλώνεται και εκεί, εκεί που τυφλώνεται ο Πολ τελειώνει μου αντίμπ. Και δεν έχω, ελάχιστες φορές έχω δει τόσο καλή χρήση του κόνσεπτ της αγάπης. Ε, στα πλαίσια μιας πλοκής η οποία εε, καθορίζει τη μοίρα ενό ολόκληρου σύμπαντο, ενό ολόκληρου γαλαξία κτλ. Ο Λούκας δεν το έκανε τόσο καλά. Μου άρεσε αυτό που έκανε ο Λούκας. Το έκανε σε πιο εγωιστικό επίπεδο. Εδώ πέρα έγινε σε πνευματικό επίπεδο. Έγινε στον πυρήνα το ότι αν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις λόγο ύπαρξη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο Λούκας το έκανε άμπαλα και με την με ότι δεν την αγαπάει πια. ποτέ ψοφάει. Ήταν πάρα πολύ δυνατό αυτό. Και όταν ο... ο, Λίτο έρχεται από το μέλλον και του λέει: «χρησιμοποίησε τα μάτια μου, εκεί βλέπει ότι είναι η αρχή πια του πράγματο, ότι ε, έχει πάει κάπου αλλού. Σε τελείω προσωπική ανάγνωση. Ε, Όλοι είναι προσωπική ανάγνωση, αλλά σε τελείω δική μου ας πούμε, ερμηνεία, η έλλειψη ανθρωπιά. Δηλαδή, ο, ο, αυτό, το, αυτό που κάνανε μετά, γιατί ξέρω ότι απογίνεται ο Λίτο. Γίνεται ο, Θεό, ο Θεός, Θεός αυτοκράτορα του Τιλή για 10.000 χρόνια. Πόσο 10 γίνεται, 3,5 mm. Εντάξει, έβαλα 6.000 χρόνια δώρο. Ο, μεσί... ο, ο, ο υπέρτατος ηγέτης δεν έχει ανθρωπιά. Το οποίο mm. θεωρώ ότι είναι κάποιο είδου κατάθεση από πλευρά του Χέρμπερτ ή των Χέρμπερτ, α πούμε, τον και του Γιού. Ναι, με την έννοια. Τώρα το πάμε λίγο μπροστά. Ε, αυτό το λέει ο Χέρμπερτ ότι δεν μπορεί να είσαι ηγέτη θεός, όπω ήταν ο Πολ. Πρέπει να είσαι ηγέτη-ηγέτη. Και για να είσαι ηγέτη-ηγέτη πρέπει τουλάχιστον σε, αυτή την, σε αυτό το σχήμα εδώ πέρα να θυσιάσεις την ανθρωπιά σου και να μην, να μην βλέπεις τους συγγενείς σου ως συγγενείς, για να μην έχεις νεποτισμό, να, μην βλέπεις, να βλέπεις τα πράγματα πολλές χιλιάδες χρόνια μπροστά και να έχεις μια απάνθρωπη τέλος πάντων οπτική γωνία και αυτό μου θυμίζει αρκετά η επιλογή που γίνεται εδώ πέρα την ταινία του Ζαν Γιμού Ήρωας του 2001, όπου έχει μία αντίστοιχη ε, ε, οπτική, spoiler για την ταινία ήρωας, όπου καταλήγει στο ότι ε, για να μην καταστραφούμε, πρέπει να δεχτούμε για αυτοκράτορα αυτόν τον τύπο που κατά τα άλλα ε, είναι λίγο τύρανο. Γιατί η εναλλακτική είναι η απόλυτη καταστροφή. Και αυτό είναι κάτι που δεν επικοινωνείται πολύ καλά στην συγκεκριμένη μεταφορά το, η χρυσή Τι είναι η χρυσή οδό. Δεν επικοινωνείται σχέση με το βιβλίο ή δεν επικοινωνείται τι είναι, καλά. Είναι, δηλαδή, βλέποντα αυτή την ταινία, τι είναι χρυσή οδό. Ε... Αυτή τη μήνυ σειρά, καλα δηλαδη βλεποντα αυτη την ταινια τι ειναι η χρυση οδο αυτη οδό, καταλαβαίνει. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο. Ο Πολ κράτησε την ανθρώπινη υπόστασή του, γι' αυτό δεν πήρε τον Golden Path, ας πούμε, τη χρυσή οδό, ενώ ο Λίτο ε, ήταν διατεθειμένος να κάψει ε, πράγματα τα οποία ήταν και κτημένα. Ο λίτο λοιπόν αυτό που κατάλαβα εγώ ότι είναι η Χρυσίωδος, είναι ότι θα θυσιάσω ό,τι χρειάζεται, ακόμα και εμένα τον ίδιο, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό από τη ζωή μου, στην ανθρωπιά μου κτλ, για να μπορέσω να δώσω στον κόσμο ε, αυτή την επιλογή. Και μάλιστα όταν ξανασυναντάει τον πατέρα του στην έρημο, που είναι πια προφήτης, ε, του λέει, του, 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 του καταθέτει λίγο την άποψή ε, του, πάνω στο πώ πρέπει να είναι ένα ηγέτη, που βέβαια η ταινία δεν το πάει, νομίζω, όπω το πάνε μετά τα βιβλία. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, ο, ο, ο Λίτο δεν το πάει στο ότι πρέπει να υπάρχει μια σειρά πυγμή, η οποία πρέπει να τα, ε, να τα έχει όλα υπό τον έλεγχό τη. Το πάει σε κάτι πιο ελευθεριακό, το οποίο νομίζω είναι και η μεγάλη ε, παρέκκληση βιβλίο, από τα βιβλία. Εννοεί ότι στο βιβλίο το πάει σε κάτι πιο ελευθεριακό. Ε, ε, δεν το ξέρω. Εγώ κατάλαβα ότι η ταινία το πάει σε κάτι πιο ελευθεριακό. Η ταινία το πάει σε κάτι Α, πιο ελευθεριακό. Ναι. Αυτό που κάνει το βιβλίο είναι ότι για να λέει ότι για να, έχει την, για να επιβιώσει τέλο πάντων η ανθρωπότητα θα πρέπει να περάσει από απόλυτο έλεγχο. Αυτό, α, μπράβο. Δηλαδή αυτό... Όταν λέμε απόλυτο θα ελέγχει και το πώς αναπνέεις. Θέλω να πω ότι αν, αν, μετά έβγαινε ένα άλλο Dune, το God Emperor of Dune σε μήνυ σειρά και ήταν ο σκουλικό αυτοκράτορα ο Λίτο, δεν θα μου έδαινε με βάση το φινάλε που στείνει εδώ πέρα. Ε, εδώ πέρα κατάλαβα ότι ο, ο Λίτο θα τρέχει γυμνό με το Σάιχου Λούντ και θα, θα και θα πηγαίνουν έτσι όπω οι Πάντμε και ο Άννα στα λιβάδια. Ναι. Θα πηγαίνουν έτσι στην στη άμμο και θα κάνουν μπάνιο ένα στον άλλον. Ε, αυτό κατάλαβα και ότι τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν θα περίμενα μετά α, αυτό τον Λίτο να γίνει ο God Emperor of Dune. Το πάει αλλιώ. Αυτό έχω, αυτό έχω ψυχανεμιστεί από αυτό που στείνει η ταινία. Απλώ δεν επικοινωνείται το τι είναι το η χρυσή οδό, τι σημαίνει πρακτικά. Που, η χρυσή τι είναι. Είναι ότι έχει δει ε, Όλο το μέλλον mm -hmm. και όλα τα πιθανά μέλλοντα, και μόνο σε ένα επιβιώνει η ανθρωπότητα. Okay. Το ανθρώπινο είδο. Α, ah, το παίξατε το παίξε strange. Και ε? κλίπη, ναι. Και από εκεί προφανώ υποθέτω ότι έκλεψαν και για το Avengers. Mm -hmm. το πράγμα. Δηλαδή, ο Λίτο είδε ε, ότι όλα τα πιθανά μέλλοντα οδηγούν στον αφανισμό τη ανθρωπότητα. Mm -hmm. Υπάρχει ένα στο οποίο επιβιώνει το ανθρώπινο είδο. Mm -hmm. Και αυτό το ένα είναι αυτό το οποίο γίνεται Contemporary Reviewing και ε, έχει τον απόλυτο έλεγχο των πάντων και γι' αυτό έχει απόλυτο έλεγχο των πάντων, για να ελέγξει όλες τις πιθανότητες να μην ξεφύγει τίποτα από το ακριβές μέλλον που έχει δει. Προς υπεράσπιση του Χάρισον, αυτό φαίνεται να είναι αυτό που κάνει ο Χέρμπερτ στα βιβλία. Mm. Προς υπεράσπιση του Χάρισον εγώ κατάλαβα τον Κολιτεπάθα, αυτό που σου εξήγησα. Μάλλον απλά δεν είναι πιστό στο βιβλίο, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο, ο Πολ δεν, ήθελε και την Πίτα Ολάκερη και το Σκύλο Χορτάτο. Τα θέλε όλα. Ήθελε να αγαπάει και να ε, κυβερνάει. Και δεν μπορούσε να τα έχει και τα δύο. Ο, ο Λίτο θυσίασε την αγάπη. Θυσίασε τη σχέση του με την αδερφή του, η οποία θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ε, Πώ χτίζεται. Ε, και αυτό είναι το Golden Path. Αυτό, α, δηλαδή υπάρχει Golden Path εδώ, απλά δεν έχει καμία σχέση με το βιβλίο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν έχει καμία σχέση, απλά δεν μας εξηγεί αυτό που μα εξηγεί το βιβλίο ότι okay. είναι, αυτό το κάνει ο Λίτου διότι όλες οι εναλλακτικέ σημαίνουν αφανισμό της ανθρωπότητας. Εγώ καλύφθηκα πάντως με αυτό που πήρα. Δεν διαφωνώ, απλώς το λέω στα πλαίσια της μεταφοράς. Ναι. Και ως μεταφορά λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι μεταφορά δύο βιβλίων ουσιαστικά. Το πρώτο επεισόδιο είναι μεταφορά του βιβλίου Dune Messiah, όπου ο Πολ είναι αυτοκράτορας του σύμπαντος και τα δύο τελευταία επεισόδια είναι μεταφορά του Children of Dune, όπου έχουμε τα δύο παιδιά του Πολ. Και όσον αφορά το πρώτο επεισόδιο, είναι ένα δυνατό επεισόδιο, ε, είναι ένα πολύ συνεκτικό επεισόδιο, τα έχει όλα... Δεν νιώθω ότι λείπει κάτι, ότι έχει κόψει κάτι, ότι βιάζεται για κάτι. Είναι μια πολύ σύντομη ιστορία που την καλύπτει σε ένα επεισόδιο νιώθω και στην οποία βλέπουμε... Ε, μια τελείω διαφορετική εκδοχή του Πολ και από την πρώτη μήνυ σειρά και από τα δύο επόμενα επεισόδια. Είναι και το ένα επεισόδιο στο οποίο είναι πρωταγωνιστής ακόμα ο Άλεκ Νιούμαν και δικαιολογεί το ότι είναι το πρώτο όνομα, α πούμε, σε αυτό. Και τιμή ένεκεν προφανώς προφανώ λόγω του Ντιούν. Ε, κατά τα άλλα, αναλαμβάνει ο Μάκαβοη και η Μπρουξ. Αλλά δεν, ξε... δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, οπότε το μόνο που θα πω ε, είναι ότι ξέρω ότι το Ντιούν Messiah, το δεύτερο βιβλίο, είναι, ε, είναι μικρό οπότε χώρα για 90 λεπτά, μια χαρά, γι' αυτό έχει αρχή μεση τέλο. Είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει, είναι ξεκάθαρο sequel του Dune ε, και μια χαρά μπορούσε να μην υπάρχουν τα επόμενα δύο επεισόδια και να υπάρχει ένα ερωταστικό Dune Messiah και να τελειώνει εκεί. Γινόταν αυτό, θα μπορούσε να γίνει. Ε, και δεύτερον, ε, είδα μια συνέντευξη τη Julia Cox που έπαιζε την Ήρουλαν από τότε, από το 2003. Που είπε ότι επειδή είναι φαν των βιβλίων, α πούμε, από τον αδερφό τη και ε, ε, τα έχει διαβάσει, ότι τη άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Χάριστον με το σενάριο, διότι όσο προχωράγαν τα βιβλία, ο Χέρμπερτ άρχισε να τρελαίνεται. Όχι να τρελαίνεται, να, να, να γράφει, γράφει, γράφει και να, να, το πράγμα να, να χαώνεται, ας πούμε, στο πόσο το ανοίγει το πράγμα. Διότι αρχίζουν σιγά σιγά να επανέρχονται χαρακτήρε που είχαν πεθάνει. Ε, μετά από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχαν σημειώσει ότι επανέρχεται και ο Βαρόνο και η άλλοι ε, μετά από κάτι χιλιάδε χρόνια και κάνουν. Γίνεται τέρατα αυτό Στο επίπεδο τη μετενσάρκωση, όχι ο ίδιο. Έστω, απλώ θέλω να πω ότι αρχίζει το πράγμα και ξεφεύγει. Δεν είναι αυτή η απλή ιστορία που είναι το Dune και το Dune Messiah από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε, στα πλαίσια αυτού είχε πει ότι γίναν απαραίτητε αλλαγέ σε σχέση με το βιβλίο Children of Dune συγκεκριμένα και ότι προσπάθησε ο Χάριστο να βγάλει κάτι συνεκτικό το οποίο να μπορεί να κινηματογραφηθεί, α πούμε. Αυτό. Είναι το μόνο πράγμα που ξέρω σαν μεταφορά. Κατά τα άλλα, δεν έχω άποψη. Όσον αφορά το Dune Messiah, θα πω ότι η απλότητα του βιβλίου βοηθάει πάρα πολύ τη μεταφορά και είναι έτσι μεστό και μια χαρά το πρώτο επεισόδιο. Υπάρχει, υπήρχε μάλλον η εναλλακτική επιλογή να γίνει ολόκληρη σειρά το Dune Messiah και ολόκληρη σειρά του Children of Dune, αλλά νομίζω θα τράβαγε το, το Dune Messiah, θα το ξεχυλώνανε χωρίς λόγο. Θα έχει πουτσοίντρικες λογικά και μαλακίες, πολλές για να, πολλέ για να γεμίζει. Και το Dune Messiah το πρώτο επεισόδιο είναι αρκετά πολιτική ίντρικα, είναι αρκετά είναι Game of Thrones full έτσι ναι, ουσιαστικά η βασική του πλοκή είναι οι πολιτικές ίντριγκες ανάμεσα στους Κορίνο και στους Ατρίδες και ταυτόχρονα είναι και οι Φρέμεν οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ από το αφεντικό τους mm. και θα τράβαγε πολύ για πολύ βαρύ πολιτικό πράγμα η αλλαγή που έκανε είναι ότι η... έδωσε ο... η προδοσία στο βιβλίο είναι στην Ήρουλαν ε, και εδώ είναι, αλλά ο ρόλο τη Βενσίσια ουσιαστικά ε, στη σειρά την έχει η Ήρουλαν. Η Ήρουλαν είναι ο ανταγωνιστή του Ντιούν Μεσάια. Mm. Μέχρι το τέλο, όπου ε, λέει ότι τα έκανε όλα επειδή αγαπάω αγαπά τον, τον πόλεμο, ναι, ναι. αλλά δεν έχει καταδεχτεί ούτε να με αγγίξει τόσα χρόνια. Oh well, το ξέρε. Όχι ότι είχε επιλογή. <laughs> ναι, εντάξει, ήλπιζε ότι αν μη τι άλλο θα την αγγίξει λίγο, αλλά όχι, ο τύπο δεν την αγγίζει καν. Όταν έχει την τσάνη. Προστακόψει η Τζάνι ο Δεν θέλει να έχει πολλά-πολλά. Και τέλο πάντων το άλλαξε αυτό και έχει μια πολύ πιο συμπαθητική ήρουλαν εδώ πέρα. Και έχει δώσει όλη την κακία και το μοχθηρό τη μηχανογραφία στην Σουζάν Σαραντίνα. Είναι η Σέρσεϊ τη ταινία ξεκάθαρα η Σουζάν Σαραντών, η Γουενσίσια. Απλώ να πω ότι ένα πράγμα το οποίο δεν με ενοχλεί απαραίτητα, απλά με αποσπά για να είμαι και δίκαιο να μην είμαι ολογλύψιμο στη σειρά. Είναι η τέτοια. Είναι ότι οι ηλικίε είναι ό,τι να είναι. και σε σχέση με τα βιβλία, διότι ξέρω ότι η Γουενσίση είναι η μικρή αδερφή τη Ήρουλαν. Η Ήρουλαν ήδη μοιάζει 15 ακόμα. Ε, έχουν περάσει, υποτίθεται, μεταξύ Dune και Dune Messiah περνάνε 14 χρόνια. Και μεταξύ Dune Messiah και Children of Dune μέσα στη σειρά περνάνε άλλα 17. Ε, ενώ στο βιβλίο, στο βιβλίο Children 9. of Dune, Ε? Στο βιβλίο περνάνε 9. Στο βιβλίο περνάνε 9 γιατί τα, τα είναι Jake Lloyd. Ε, ε, Οπότε ναι, πλέον, πλέον, το Jake Lloyd σημαίνει 9 χρόνια, ξέρετε. Επίσημα, το, μόλις το αποφάσισε. Ε, 31 ετών είναι πλέον ο άνθρωπος, αλλά είναι 9. Ε, Jake Lloyd, είσαι ο ένα και εγώ και στο Phantom Menace. Λοιπόν, ε, σ' αγαπάω Jake Lloyd, μην ακούς το ίντερνετ, είσαι πολύ καλύτερος από αυτό που σου προσάπτουν. Ε, αυτό. Οπότε οι είναι ό,τι να είναι. Αλλά στα πλαίσια τη μεταφορά, μάλλον στα πλαίσια. Αυτό υπάρχει και στο βιβλίο, ότι ο καθένα γερνάει με διαφορετικά. Α πούμε, οι Gesserit δεν γερνάνε. Οκ. Okay. Αυτό δικαιολογεί την Μοχάιαμ που είναι. Η Μοχάιαμ όμω στα βιβλία είναι πάρα, φαίνεται πάρα πολύ γριά από το πρώτο. Φαίνεται προϊστορική. Α, αυτό λέω. Εξηγείται η. Θέλω να πω, Εδώ, δεδομένα... δεν έχουν εδώ, εδώ και στο πρώτο ναι, ε, 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 λε ότι είναι μια καλοστεκούμενη 65. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι στα βιβλία, όποιο παίρνει spice ζει τρει φορέ παραπάνω. Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί να είσαι 150 και να είσαι σαν 30. Α, οκ. Okay, και το... το λέει στο βιβλίο ότι ο Σαντάμ είναι σαν 30, αλλά στην πραγματικότητα είναι 70. Οκ, okay, οκ, okay, εντάξει. Αυτό μου ξέφυγε, δεν το θυμάμαι. Όσοι τρώνε spice. Ζούνε περισσότερο. Α, οπότε ταιριάζει η, α, η, όσοι έχουν πρόσβαση σε spies okay. να μην γερνάνε. Okay. Απαραίτητα. Yeah, yeah. Απλά ναι, η Σούζαν Σαράντον ήθελε να παίξει το ρόλο. Ήταν και... ο William Hart τη ταινία. Ήθελε να αρέσει, παίξει αρέσει. κάπου, ήθελε να μπει, να χωθεί στο project. Yeah. Και αυτό το, ρόλο, αυτό το ρόλο κατέληξε να κάνει. Οπότε. Hey. Ή αυτή θα έπαιζε την uh, recast Τζέσικα, uh, οπότε. Ναι, ήθελε να μπει η Σούζαν και μπήκε και μπράβο τη μια χαρά. Γαμώ. Όσον αφορά τώρα το, την, το το adaptation του δεύτερου uh, βιβλίου, του Children of Dune, εδώ έχω ένα πρόβλημα όσον αφορά τη μεταφορά. Είναι πάρα πολύ πυκνό, δεν χωράει σε δύο επεισόδια κατά τη γνώμη μου. Όχι. Ε. Δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Είναι, ε, είναι η φάση που είπε ότι ο Χέρμπερτ είχε ξεφύγει και είναι πάρα πολύ πυκνό το κείμενο και έχει προσπαθήσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι αυτό το ένα επεισόδιο που του λείπει και είναι διλογία το Children of June, εννοώ είναι δύο επεισόδια του Children of Yun η μεταφορά του βιβλίου, αυτό νομίζω ότι είναι πρόβλημα με την έννοια ότι πίεση χρόνου νιώθω. Δηλαδή ως μεταφορά θεωρώ είναι καλή το πρώτο επεισόδιο. Ως μεταφορά το δεύτερο χάνει λίγο, ε, γίνεται... Πολύ πίσω μπρο. πότε πήγε στον Σαλούσα Σεκούντους η μάνα, πότε πήγε στον, στον Αράκης, πότε ο Ντάνκαν φεύγει από εδώ και πάει εκεί, πότε η Αλία είναι με τον έναν, πότε η Αλία είναι με τον άλλον, πότε η Αλία χάνει το μυαλό της, πότε η Αλία είναι εντάξει. Νομίζω ότι έγινε, ε, αν όχι βιασύνη... Ε, συμπίκνωση, ε. πάρα, πάρα πολύ μεγάλη συμπίκνωση και αυτός που χάνει λιγότερο είναι ο Λίτο. Ο Λίτο είναι εντάξει, γιατί είναι από την αρχή ε, φαίνεται να μπαίνει μέσα έχοντας στόχο, αλλά όλοι οι άλλοι μου φαίνεται, ειδικά η Αλία, ε, χάνουν. Η Αλία μου, τη... μου άρεσε αυτό που έγινε με τη συμπίκνωση, χωρίς να έχω καταλάβει συμπίκνωση. Το ένα σημείο στο οποίο κατάλαβα ότι κάτι παίζει ήταν η Γκάνιμα. Η Γκάνιμα δεν ξέρω αν στο βιβλίο καταλήγει έτσι, αλλά η Γκάνιμα ξαφνικά από τη στιγμή που κάνει το φόνο στην αρχή του τρίτου επεισοδίου. Ε, μετά δεν κάνει κάτι. Απλά, απλά αρνείται ένα γάμο και αυτό. Ε, δηλαδή νιώθω ότι αυτή δεν κατέληξε πουθενά. Όλοι οι υπόλοιποι μια χαρά μου φάνηκαν. Δεν, ένιωσα δηλαδή κάποιο σημείο στο οποίο να πω τι παίζει. Η άλλη που πήγαινε μπρο πίσω στην στη, στη ψύχωσή τη, α πούμε, τέλο πάντων στο δαιμονισμό τη, ε, ίσα ίσα που ακριβώ επειδή πήγαινε τόσο με τόσο φρενήρι ρυθμού μπροστά πίσω, μου ανέδειξε και την τραγικότητά τη και το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Ε, δηλαδή μου έβγαλε η παράνοια. μου, μου, μου βοηθήθηκε η αισθησή μου για την παράνοια τη ε, Άλια από το ότι ήμασταν τρίωρο επεισόδιο, τρίωρη ταινία, α πούμε. Κατά ε, τα άλλα, δεν έχω γνώμη. Δεν, δεν ξέρω να διαφωνήσω μαζί σου. Ε, δεν μου λείψε κάτι πέρα από το ότι η γκάνιμα απλά στεκόταν εκεί και υποστήριζε τον αδερφούλη τη. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώ καταλήγει η Αυτό. Ε, πλένει, πιάτα για τον αδερφό τη, όποτε επιστρέφει από την έρημο, δεν ξέρω τι κάνει. Παντρεμένη με τον αδερφό τη και με τον. Τον αδερφό τη. Στο τέλο του βιβλίου παντρεύεται τον Λίτο. Άρα η ερωτική διάθεση που βγαίνει, η ερωτική άβρα που βγαίνει μεταξύ των δύο είναι σωστή. Δεν είναι σωστή, όχι. Εδώ την προσθέσανε, τον παντρεύεται για πολιτικού λόγου, ε, δεν είναι τελείω μία ερωτική η σχέση του. Okay. Είναι εντελώ πολιτικό γάμο. Γίνεται το αντίστοιχο που έγινε με την Ιρούλανδία. Ήρουλα ναι, okay. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτό τον πολιτικό γάμο για να ενώσουμε τέλο πάντων τι δυνάμει μα και θα έχει εσύ τον Φαράντεν με τον οποίο θα έχετε ερωτική σχέση. Και γίνει πλήρη αντιστροφή έω ναι. και τέτοιο. Δηλαδή το... ο Φαράντεν είναι ο, ο mm. Τώρα Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ε, ε, έχω να πω γι' αυτό, αλλά μετά στην είναι να το ε, Βάλανε το ερωτικό στα αδέρφια. Όχι ότι δεν υπάρχει μια ερωτική. Ε, θέλω, θα μιλήσουμε για αυτό. Θα μιλήσουμε για αυτά. Αδέρφια, ναι. αλλά τέλο πάντων δεν είναι ακριβώ. Πολύ διαθερό. Έτσι, Πολύ Κάτι το οποίο. Ε, α, άλλο ένα πράγμα που δεν το βοηθάει η μεταφορά σε τρία επεισόδια είναι ότι ο, ο Πολ γίνεται προφήτη και χάνει λίγο από το ότι ε, στο αμέσως επόμενο επεισόδιο το, προ... Δηλαδή, τον έχουμε δει αυτοκράτορα. Ε, στο αμέσω ναι. επόμενο τον βλέπουμε προφήτη. Αχα. Θα ήταν ωραίο να είχαμε, να τον αφήναμε εκεί που πεθαίνει, υποτίθεται, και να περνούσε μια σειρά ολόκληρη, να περνούσε καιρό, και να τον βλέπουμε μετά προφήτη. Σκάει προφήτη στο αμέσω επόμενο επεισόδιο και νομίζω μειώνεται το, το πόσο διαφορετικό είναι ω χαρακτήρα ο προφήτη από τον Πολ. Δεν έχουν καμία σχέση. Ο, ο προφήτη αρνείται 100% όλα τα χαρακτηριστικά του Πολ και είναι ένα. Το λέει η σειρά, ειδιός... το λέει και στο κάνει. Ναι. Και νομίζω ότι το είναι το αμέσω επόμενο επεισόδιο κάνει τον προφήτη λίγο πιο αδύναμο. Mm. Εντάξει, είναι το κλασικό του άμα, άμα αυτό το πράγμα γυριζόταν σε ταινία και, τύπου Matrix 2 και 3 και έβγαινε μετά από 6 μήνε, πάλι θα βλέπει πολύ νωρί τον άλλον. Εντάξει, είμαι οκ okay με αυτό. Σίγουρα όταν λέγανε όλοι ότι η Άλια δεν είναι 100% σίγουρη αν αυτό είναι ο Πολ ο προφήτης, Όλοι αυτοί που δεν ήταν σίγουροι αν αυτό είναι ο Πολ. Ε, ήμουν σε φάση, μα τι λέτε, είναι ξεκάθαρο ο Πολ. Αλλά αυτό είναι ε, κάτι που έρχεται με το μακιγιά γύρανση κτλ. Δεν μπορεί να το αποφύγει. Είναι από τι συμβάσει που είμαι διατεθειμένο να κάνω. Για κάτι τέτοιο. Πάμε να πούμε για την σκηνοθεσία. Η σκηνοθεσία εδώ πέρα είναι του Γκρέγ Γαϊτάνη, ο οποίο. Έχει κάνει μια ε, διαφορετική προσέγγιση από το πρώτο. Είναι μια πολύ πιο οπτική προσέγγιση, πολύ λιγότερο θεατρική. Έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, νιώθω, ε, από τον Χάρισον στο πρώτο. Προφανώς γι' αυτό και ο Χάρισον ε, εδώ πέρα παραμένει στο σενάριο και. Έδωσε τον... τη σκηνοθεσία. Δίνει. Είναι λιγότερο flat. Είναι μια σκηνοθεσία πιο τηλεοπτική, πιο κινηματογραφική, πείτε το πώ θέλετε μια σκηνοδεσία η οποία δεν, ε, δεν, κάθεται πίσω και αφήνει τα πράγματα να κυλάνε, μπαίνει, χώνεται και έχει περισσότερη φωνή από το πρώτο. Είναι κινηματογραφική ταινία με χαμηλό budget. Το άλλο ήτανε... Αυτό, δηλαδή εδώ πέρα ξέρει ποια είναι η διαφορά. Είναι ότι στο πρώτο το εκτιμώ και αυτό, απλά είναι άλλο πράγμα. Ξέρεις ότι δεν έχεις budget και το πας να κάνεις Κάτι το οποίο δεν σε παίρνει. Πάω το σώσει. Όχι, ρε παιδί μου, στο πρώτο ξέρει ότι δεν το παίρνει να το κάνει μεγάλο, mm -hmm. αλλά το κάνει μεγάλο και σου λέει θα βγει θεατρικό. Εδώ πέρα ξέρει ότι δεν το παίρνει να το κάνει μεγάλο και μπαίνει πιο σφιχτά στου χαρακτήρε και το κάνει πιο μικρό. Έστω. Έστω. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο ότι αν αυτού του, του, του ανθρώπου του δίνανε ε, εκατομμύρια το επεισόδιο, δηλαδή του δίνανε, του, του, του πάθαινε Peter Jackson, θα βγαινε μια χαρά γαμό τη κινηματογραφικέ ε, το Dune Messiah και το Children of Dune. Αυτό θέλω να πω. Αυτό μου βγάζει στην οδεσία του. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Ο, ο Γαϊτάνης είναι μέγιστο όνομα στην τηλεόραση πλέον. Είναι Λέω, ναι, είναι πασπαρντού. Και καταλαβαίνω από αυτή τη μήνυ σειρά γιατί. Δηλαδή, ο τύπο έχει αίσθηση του ρυθμού, έχει αίσθηση Ξέρει να κάνει και ένα ωραίο παράλληλο μοντάζ, α πούμε. Ξέρει το δράμα του, ξέρει ε, την ιντριγκά του, ξέρει να τα κάνει όλα αυτά. Έθεσε τι βάσει για, 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 πολλά μοντέρνα πράγματα του σήμερα και του Game of Thrones. Δηλαδή, ο Άλαν Τέιλορ έχει πάθει γκρι γαϊτάνη στην πρώτη σεζόν του Game of Thrones. Τη μόνη που αξίζει κατά τη γνώμη μου. Οπότε όλα οφείλονται στον κύριο Greg Ιτάνης από εδώ. Είναι το μεγάλο, είναι προϊόρτιο του μεγάλου μπαμ που είναι το Lost. Έτσι που έρχεται ο πιλότο του Lost, το, Έκανε το... δύο-τρία επεισόδια στο lost. Ο Γαϊτάνη, ε, βέβαια, γιατί να μην κάνει. Ε, έρχεται ο πιλότο του, του, JJ στο Lost, αλλάζει το τοπίο μία και καλή, γιατί ήδη είχαν αρχίσει, κατά τη γνώμη μου, από το 1992 με το Highlander. Ε, και χτίζαν, χτίζαν, χτίζαν κάτι wire, κάτι σοπράνο κτλ. Έρχεται ο Γαϊτάνη ε, με την άνεση του ότι έχει τρει ταινίε. Έχει τρία επεισόδια μεγάλα και όχι ολόκληρη σεζόν. Ε, οπότε έχει και την ε, σου λείπει και αυτή η αίσθηση κινδύνου και ρίσκου και πίεση που είναι μια ολόκληρη σεζόν ε, 20-24 επεισοδίων. Και κάνει για μένα σινεμά στην τηλεόραση. Είναι κανονικότατο σινεμά, απλά με λίγα φράγκα. Αλλά είναι σινεμά. Ακόμα και το πώ χειρίζεται τι σκηνέ, τι ψηφιακέ, θα μιλήσουμε για τα εφέ μετά, είναι ξεκάθαρα. Οκ, okay, βγήκε το Attack of the Clones, ήρθε η ώρα να καβαλήσουμε το σκουλίκι που λέγεται George Lucas. Αυτό. Κάτι που κρατάω πολύ από τη σκηνοθεσία μου άρεσε πολύ είναι η σκηνή μυστική επικοινωνία των Μπένε Τζέζεριτ. Είναι νομίζω masterclass του πώ να το σκηνοθετήσει. Μου έκανε ε, πολύ καλή εντύπωση το πώ το σκηνοθέτησε, διότι όταν στην αρχή έκανε κοντινά στα χέρια και μετά όταν το ξανάδειξε, δεν έκανε κοντινά. Έμεινε ε, στο γενικό. Αυτό το έκανε ξέρει ποιο αντίστοιχα, ε. Ποιο. Ο Μακτίναν στον κόκκινο Οκτώβρη. Που πηγαίνει κοντινό στο, ναι, στο ναι, στόμα, ναι, ναι. αλλάζει γλώσσα από ρώσικα σε αγγλικά και κάνει. Ε, κάνει πίσω. Έκανε αντίστοιχο πράγμα. Όταν το, το είχα δει αυτό στην τηλεόραση μου είχε κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση, πρέπει να πω. Το, το κοντινό στα, στο στόμα, όταν το είχα δει μικρό που το έπαιζε στην τηλεόραση, πρέπει να ήμουν. Να Καταρχά ήταν το στόμα του του Σον Κόνερη. Ναι, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση όταν το είχα δεν ξέρω γιατί. Ήταν το στόμα του Σον Κόνερι. σω γιατί υπέθετα ότι θα έπρεπε να μιλάνε Ρώσικα από την αρχή μέχρι το τέλο. Κάνε... Δεν είναι καν Ρώσο ο, ο χαρακτήρα του, είναι. Ο Ρήμιου είναι λιθάνο, ναι. ναι. Anyway, ε, ε, αυτό που έκανε δεν μπορεί να ήταν εύκολο για του ηθοποιού. Για τι ηθοποιού οι οποίε. Ε, ναι, γιατί τα χέρια του φεύγαν. Τα, 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 χέρια του φεύγαν και ταυτόχρονα έπρεπε να, να είναι έτσι. Ε, να, να μιλάνε, λε και πίνουν τσάι στην αυλή. Αυτό είναι μαθήματα των ντράμερ. Έχετε δει μαθήματα των ντράμερ που το ένα χέρι πρέπει να είναι έτσι και το άλλο χέρι πρέπει να είναι έτσι, ή το, που, το, ένα, το ένα χέρι πρέπει να πάει μπροστά και το άλλο πρέπει να πηγαίνει πίσω. Πρέπει να, να, να σπάσει τη διάθεση με το, με το σώμα. Και ήταν θρίαμβος αυτό για μένα. Ναι, αυτό μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Μου έκαναν τα, τα μονταζάκια ε, που είχε βάλει. Η γέννηση των διδήμων. Η γέννηση των διδήμων, η επίθεση στο θρόνο με την Άλια και την μάνα τη. Έκανε κόπολα άνθρωπος, έκανε νονό. Ε, <laughs> αυτά τα, νον, τα νονίστηκα, τα έκανε πάρα πολύ καλά. Μου έκαναν πολύ καλή εντύπωση. Ε, Κατευθείαν στην καρδούλα μου η, ταινή, η, η σκηνοθεσία. Δεν ξέρω γιατί δεν επέλεξε κινηματογραφική καριέρα, δεν του δόθηκε ευκαιρία. Ε, το έχε. Ο άνθρωπο το είχε, ο άνθρωπο πήρε κάτι που μου έλειπε και από το βιβλίο το πρώτο Dune, η αίσθηση του μελοδράματο. Και την έβαλε σε αυτή τη σειρά. Και ξαφνικά μου την έφερε λίγο πιο κοντά στο Star Wars, άρα αυτομάτω μου άρεσε περισσότερο. Γιατί ο Λούκα αυτό που ήξερε να κάνει ήταν να βάζει το μελόδραμα σε κάτι το οποίο είναι και στρατιωτικό, είναι και πολιτικό κτλ. Εδώ πέρα το πρώτο επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο 1, αλλά με μελόδραμα επεισόδιο 2. Ξεκάθαρα. Και σκηνοθετημένο πιο. Ε, πιο, στυβάρα. πιο στυβάρα. Ε. Γιατί εντάξει. Λούκα. Ο Λούκα έμεινε σε 7. Εντάξει, μια χαρά. Δεν με χαλάει. Απλά ο τύπο το έκανε πιο μοντέρνο. Έχουμε γλύψει τον Λούκα αρκετά. Μπορούμε να, τον κράξουμε. Μπορούμε να πούμε και μια κατηγορία. Σιγά το κράξουμε. Τώρα, έχει να πει κάτι άλλο για την σκηνοθεσία. Όχι, μπράβο, Γκρι Γαϊτάνη. Μου έδωσε το αγαπημένο μου πράγμα. You never. Πάμε λοιπόν στην φωτογραφία που την έχει κάνει ο Άρθουρ Ράινχαρτ. <laughs> η φωτογραφία έχει... έχει. φύγει όπως και στη σκηνοθεσία, έχει φύγει η προσέγγιση Uh, η θεατρική και πλέον και στη φωτογραφία το προσεγγίζουμε πιο ρεαλιστικά. Έχουν όμως κρατηθεί οι παλέτες mm. έχει κρατηθεί, δηλαδή έχει πάρει τις παλέτες και τις έχει φέρει σε ρεαλιστικά μέτρα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Στοράρο στην πρώτη ταινία που ήταν θέατρο 100% το πώς το φώτιζε, άλλαζε και φώτα πάνω σε πρόσωπα σε κοντινά, 100% θέατρο φωτογραφία έκανε. Εδώ πέρα έχει κρατήσει ας πούμε οι νύχτες το φεγγαρόφως στον Αράκης είναι πράσινο, αλλά είναι ένα ρεαλιστικό πράσινο. Δεν είναι ένα ε, Καραγκιος Μπερντέ πράσινο, που όταν λέω Καραγκιος Μπερντέ το λέω για καλό. Ναι, κοίτα. Λατρεύω τη φωτογραφία. Λατρεύω το επιθετικό πορτοκαλί και κίτρινο της φωτογραφίας. Αλλά αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του «Dune» και του «Children of Dune». Ο Σταωράρο είχε μια ιδέα που για χύψη μέγα λόγο την είδα την ιδέα, αλλά δεν μπόρεσα να, να είμαι εκεί στην υλοποίηση. Εδώ βλέπω την ιδέα, είμαι εκεί και για την υλοποίηση. Γιατί το κίτρινο αυτό, το πορτοκαλί αυτό, το πράσινο αυτό, όλα αυτά θα μπορούσαν να πάνε τόσο στραβά, να βγει τόσο φτηνιάρικο που είναι φτηνό, αλλά δεν είναι φτηνιάρικο. Και ξαφνικά λίγο το sound design που βάζει του αέριδε τη ερήμου στο βάθο. Α πούμε, στο το δεν θυμάμαι τώρα τη σκηνή. Είναι το τελευταίο που είδα. Προφανώ. Το τρίτο επεισόδιο εκεί που ο... ο προφήτης μιλάει και λίγο πριν τον σκοτώσουν, έτσι. Mm -hmm. Έχει λίγο του αέριδε τη ερήμου στο βάθο και έχει και αυτό το, το κλασικό φω που έχει πετύχει ο Ράινχαρτ. Και ζεστενόμουν, ρε φίλε. Ένιωθα τη ζέστη. Το ένιωθα. Δεν το νιώσα ποτέ αυτό στο τέτοιο. Ούτε στο Ullinz το νιώσα. Ούτε στο Dune 2000 το νιώσα. Οπότε. Αυτό το πορτοκαλί που πέτυχε ο Ράινχαρτ εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι μαλάκα έχουν τις πολιτικές ίντριγκες έχουν να τους ταλανίζουν και οι προφητείες και, και, πεντά και πεντά ζεσταίνονται ρε μαλάκα και από πάνω. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω από μια. Ε, από τη φωτογραφία ενός προϊόντος το οποίο μ, μ, μου βγάζει ένα πράγμα το οποίο είναι πέρα από την τέταρτη διάσταση που έχουν κάτι οι αιθουσες 4D μου δίνει τη διάσταση τη, της θερμοκρασίας ότι υδρώνω βλέποντάς τους αυτούς κακομύριδες να παλεύουν για ένα θρόνο ενώ δεν έχουν βάλει ένα κλιματιστικό στο γαμιμένο τώρα αρακίν Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσω με την έννοια ότι εδώ τα κίτρινα ε, όταν ήμασταν στο παλάτι μου φάνηκε ότι το παράκανε με το κίτρινο. Δηλαδή θα ήθελα και λίγο... Μου έδωσε μία εντύπωση ότι όλα ήταν όπως το πρώτο άλλαζε. Δηλαδή είχε ότι τώρα είμαστε κόκκινο, τώρα είμαστε επιθετικά κόκκινο, τώρα είμαστε επιθετικά κίτρινο, τώρα είμαστε επιθετικά πρωτοκαλί, τώρα είμαστε επιθετικά γαλάζιο. Εδώ πέρα ένιωσα ότι ήταν πολύ έντονο το κίτρινο και δεν έκανε αλλαγές όπως έκανε στο πρώτο. Και ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία και εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία, νιώθω ότι επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της δράσης ήταν μέσα στο παλάτι, μπούκωσε το μάτι μου αυτό το επιθετικό κίτρινο. Εμένα μου άρεσε αυτό. Μου ενίσχυσε σε... την... Μα δεν το λέω. Το λέω, δεν λέω ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Λέω ότι εγώ όπω το εξέλαβα... ένιωσα ότι θα ήθελα να δω και κάτι άλλο. Δεν λέω ότι δεν δουλεύει. 100% δουλεύει όπω το λε. Απλώ θα ήθελα να δω και άλλα χρώματα. Ε, κοίτα, γι' αυτό κάναν κάτι διαλύματα σε κούντου. Και έβλεπε κανονικό φωτισμό. Δηλαδή Ήταν επιθετική επιλογή αυτό που έκανε ο Ράινχαρτ και ο Γαϊτάνη εδώ πέρα με το φωτισμό. Και επιθετική επιλογή το ότι έχουν ένα παλάτι το οποίο φαίνεται να μην έχει παντζούρια. Φαίνεται να μην κλείνει ποτέ. Είναι ότι, μάγκε, το πρωί θα λιώνεται και το βράδυ θα πρασινίζεται. Θα γίνει σπουδαίο. Θα βγάλουν κάτι κουρτίνε. Ναι, οκ. Okay. ναι, ό,τι πιο soft να έχει υπάρξει. <laughs> ναι. Ε, αυτά όσον αφορά το, το κίτρινο. Αυτό θα ήθελα πάντως να πω ότι όσον αφορά την φωτογραφία μας το 2003 στην τηλεόραση είναι ασύλληπτα κλασάτη κινηματογραφική φωτογραφία. Δεν είναι τηλεόραση δεν μου έχει γεράσει αυτό το 2003, πράγμα, 2003, ναι. ναι. Να το πούμε αυτό, για να μην είμαστε άδικοι. Οπτικά το, τα δύο πράγματα που μου έχουν γεράσει, που είναι αναπόφευκτα, είναι το ψηφιακά, που το ψηφιακό είναι καταδικασμένο να γερνάει, και, 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 και μερικά πλάνα μπλε, μπλε πράσινη οθόνη. Που φαίνεται ότι είναι μπλε πράσινη οθόνη. Κατά τα άλλα, το, το πράγμα αυτό δεν έχει γεράσει. Επειδή είναι τόσο επιθετικά άποψη και πετυχημένη στην υλοποίηση, το έβλεπα και δεν ήμουν σε φάση Α, ένα προϊόν τη εποχή του, α πούμε. Οπότε, μπράβο στο Ράινερ και στο Gaetanis. Όσον αφορά τα σκηνικά, τα έχει κάνει ο Αντρέι Νεκβάσιλ και είναι συνέχεια του πρώτου, δηλαδή έχουμε το παλάτι και ακολουθεί στα βήματα αυτού που έχτισε το πρώτο. Δεν, το οποίο είναι και σωστό, είναι η συνέχεια της ιστορίας, δεν αλλάζει την αισθητική, απλώς την κάνει να ταιριάζει όπως και όλα τα άλλα στο πιο ρεαλιστικό πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στους χαρακτήρες που έχει γίνει εδώ πέρα και το παίρνει λίγο μακριά από το τελείως θεατρικό και τελείως μπαρόκ μπαρόκ και στημένο που είχε το πρώτο. Όσο κι αν έχω εκφράσει δυσαρέσκεια για την σκηνογραφία του πρώτου, δεν, δεν πρέπει να το αγνοήσεις το πρώτο. Δεν πρέπει να κάνεις ότι δεν υπήρξε. Ε, οπότε πολύ καλό συνεχίζει την νοοτροπία. παρόλα αυτά το φαίνει στα μέτρα της προσέγγισης εδώ πέρα. Ε, τα seats είναι τα ιδια mm -hmm. Απλά έχουν άλλη φωτιστική συνθήκη. Οπότε αυτομάτως γίνεται κάτι διαφορετικό εδώ πέρα και δεν έχουν αυτά γαμυμένα, τα γαμημένα, τα, τα, πανιά στο φόντο. Τα και τσακισμένα. δεν του κάνει τα γενικά τα μεγάλα που είναι πιο Ισχύ, σφιχτά. Είναι πιο σφιχτά. Το ε, τα Και τα παλάτια είναι... Ε, συνέχεια, αν και δεν υπάρχει αυτό το μεσαιωνικό που υπήρχε, ή το αναγεννησιακό, που, μάλλον το αναγεννησιακό, που υπήρχε στα, στα προηγου, στο προηγούμενο, ε, το τέτοιο ήταν πολύ αφαιρετικό, ο Σεκούντου ήταν πολύ αφαιρετικό. Δηλαδή ήταν πολύ συχνά κοντινά και κάτι τεράστιο χώρο, το οποίο δίνει την ψευδέστηση ότι γυρίσανε σε κάτι τύπου Πάινγκουντ, ενώ δεν ήταν αυτό. Γι' αυτό χρησιμοποιούσε πολλέ γωνίε ε, πλονζέ, δηλαδή από πάνω προ τα κάτω, ο, ο Γαϊτάνη, ώστε να, να, έχει πολύ πάτωμα και να μην έχει πολύ απτάλα. Και το έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Δηλαδή, ήξερε και αυτό στου δικού του περιορισμού στο budget, που ήταν ξεκάθαρα περισσότερο το πρώτο. Ε, αλλά σου λέει: OK, θα το κινηματογραφήσω τελείω διαφορετικά για να κερδίσω χώρο, όχι χρόνο. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Δεν υπάρχει κάποιο σετ που να μου κλώτσισε. Ούτε ένα. Το παλάτι είναι από μόνο του ένα πράγμα που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Το 80% είναι παλάτι. Ακριβώ μου δουλεύει πάρα πολύ. Η ένα πράγμα που θα πω για τη σκηνογραφία, γιατί και αυτό η σκηνογραφία είναι η έρημο. Οι, οι σκηνέ στι ερήμου μου δούλεψαν πάρα πολύ. Και αυτή τη φορά υπήρχε μια αίσθηση ότι. Ε, εντάξει, το ανοίξαμε, το ανοίξαμε λίγο τον κόσμο. Γιατί ε, είναι ε, το. Ο Αρακίν, το παλάτι του Αρακίν, είναι το Σεκούντου, το παλάτι τη ε, Westerner, όπω λέγεται. Ε, μπράβο, και είναι και η έρημο. Από τη στιγμή που μπαίνει ο Λίτο στο παιχνίδι, ε, ο Λίτο είναι παιδί τη έρημο. Ε, οπότε πρέπει να το δείξει. Δεν θα πέρναγε έρημο του προηγούμενου. Ε, αυτή η έρημο μου πέρασε 100%, 100%. Κανονικότατα. Όσον αφορά την έρημο, ναι, θα πω ότι ενώ στα πλαίσια αυτού του θεατρικού που δέχτηκα στο πρώτο ήμουν εντάξει, Ναι, η έρημο εδώ πέρα είναι κανονική έρημο. Ακόμα και τα green screen περνάνε για μένα. Mm. Ε, όσον αφορά το παλάτι στον Σαλούσα Σεκούντους, μου άρεσε η ιδέα. Είναι αυτό που μου έβγαλε το πιο φτηνιάρικο, το παλάτι στον Σαλούσα Σεκούντους, τον Κορίνο. Τα άλλα δεν μου έβγαλαν τίποτα το φτηνιάρικο. Αυτό μου έβγαλε κάτι το φτηνιάρικο, αλλά μου δουλεύει. Ε, μου άρεσε αυτή η προσέγγιση που έγινε, που είναι σαν αποθήκη, που είναι ερημωμένο το παλάτι, σαν να έχουν πουλήσει τα μισά πανάκριβα έπιπλα, γιατί ο οίκο τον Κορίνο είναι. Σε κατάσταση ε, ε, απόλυτη πτώση, δεν έχουν πλέον λεφτά και ε, δίνει την εντύπωση του άδειου παλατιού που έχουμε πουλήσει τα μισά έπιπλα, το οποίο είναι ε, έξυπνο για να κάνει κάτι πιο φτηνό και μου έδωσε επίση και την εντύπωση ε, αυτό που θα ήθελα και από το πρώτο, ότι είμαστε σε ένα κάστρο, ένα παλιό κάστρο, ρε παιδί μου, Ναι, στο μέλλον δεν είναι κάστρο χτισμένο με πέτρε. Είναι όμω ένα κάστρο στο μέλλον. Δεν είμαστε σε, στάρ, σε Star, Trek. Καλέ ισορροπίε. Ε, Επίση ε, βοηθάει το. Κοίτα, έχω αποδεχθεί βλέποντα αυτή τη δηλογία ότι οι κορίνοι είναι φτηνιάριδε. Δηλαδή, μεταξύ κουστούμιου και σκηνογραφία, ε, με συνέπεια και το Dune και το Children of Dune, η κορίνο είναι κακόγου τη φτηνιάριδε. Αυτό είναι. Αυτοκράτορα του σύμπαντο, ε, σπάγκι. Ε, οπότε υπό αυτή την έννοια μου <laughs> δουλεύει αυτό το πράγμα. Ε, διότι Μπορούμε να πάμε στα κοστούμια, Άραγε. Πάμε στα κοστούμια. Πηγαίνοντα στα κοστούμια, λοιπόν, αυτό που μ' άρεσε λιγότερο σε αυτή την ε, ταινία, μήνυ σειρά, είναι τα, τα κοστούμια του Κορίνο. Γιατί όμω, γιατί είναι πιστά στα κοστούμια του πρώτου. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, μπράβο του. Απλά ρισκάρουνε το ότι εμένα που δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που κάναμε του κορίνο στο πρώτο, ε, ενδυματολογικά, ε, Δεν μ' αρέσει ούτε εδώ. Οπότε <laughs> <laughs> εντάξει. Κατά τα άλλα, ε, πόντι για συνέπεια. Ε, θα θα του το δώσω. Δεν θα ήθελα να κάνουν κάτι διαφορετικό ε, με τα κοστούμια των Κορίνο. Μπράβο του που το συνέχισαν και έτσι υπάρχει μια, ένα consistency, ρε παιδί μου, οπτικό ότι η Κορίνο είναι για τον Μπούτσο. Ε, από θέμα chic. Ναι, εδώ θα διαφωνήσω. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα κοστούμια ενώ. Μα δεν... ούτε με να μ' άρεσαν αυτό λέω. Δεν μου άρεσαν στο πρώτο. Τα προτιμώ όμω στο πρώτο. Τον Κορίνο. Όλα τα κοστούμια. Όλα. Τίποτα από τα κοστούμια δεν με ικανοποίησε. Okay, ναι. Με εξαίρεση αυτό εδώ το νηφικό της Γκάνιμα, το οποίο γαμάει. Πάρα πολύ όμορφο νηφικό. Έχει και ωραία πλάτη Μπρουξ. Ε, ανέδειξε πάρα πολύ ωραία και την πλάτη ε, της Άλια. Ε, Μέχρι εκεί θα mm. δώσω. Ε, και κάποια ωραία κοστούμια στην Ήρουλαν. Τα κοστούμια με ενόχλησαν. Δηλαδή, δε, δε, είναι πιο μετρημένα, πιο απλά αλλά κρατάνε το kits. Και εφόσον είναι να κάνεις kits, προτιμώ την υπερβολή του πρώτου. Αυτό το kits, αλλά πολύ μετρημένο, με ενόχλησε στο μάτι. Δηλαδή τα κουστούμια δεν μ' άρεσαν καθόλου. Επιστρέφει ο πίστεκ, δηλαδή είναι... Ε, κάνει το ίδιο πράγμα ο ίδιο άνθρωπο που έκανε και στο πρώτο. Ή άλλη σκηνοθεσία. Απλά τώρα είμαστε πολύ μετρημένα, πολύ πιο ε, φτηνά εντό του κόσμου. Ότι τώρα δεν είμαστε στην εποχή των Κορίνο όπου ξοδεύουμε λεφτά και αυτά, είμαστε στην εποχή του Πολ ο οποίος δίνεται απλά, mm. έχει το, τον προϋπολογισμό και δεν χαρίζεται σε κανέναν, είναι μια αυτοκρατορία που δεν μοιράζει λεφτά, δεν ξοδεύει λεφτά, είναι μια αυτοκρατορία σπαρτιάτικη, θα κάθεστε φρόνημα και τα λοιπά. Αλλιώς θα σας τα στην έρημο. Ναι, είναι μια πολύ σπαρτιάτικη αυτοκρατορία, καμία σχέση με την εποχή του Κορίνου, σωστό αυτό απλά, δεν μ' άρεσε, δηλαδή, αυτέ οι γούνε που φόραγε η Τζέσικα. Ωραία, η Τζέσικα το αυτό μόνο. αυτό το Ινδιάνικο που είχε φορέσει στην Κοντετοβά δεν μ' άρεσαν καθόλου τα κοστούμια. Το, τη Τζέσικα το κοστούμι, το μόνο που μ' άρεσε ήταν αυτό που τη βλέπουμε πρώτη φορά στον Τιούν Μεσάια. Που φοράει το παντελόνι και το... Που έχει το. το τούλι που προεξέχει από τα αριστερά και δεξιά τα πόδια τη. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί θύμιζε κάτι στρατηγικό, κάτι ωραίο. Ε, ο Γκάρνι μ' άρεσε. Ο Πολ μ' άρεσε. Όλο ο Πολ. Οι Φρέμεν μ' άρεσαν. Τα στυλ σουτ δεν μου άρεσαν. Ε, τα, τα κάναν πολύ generic παραλλαγή. Ε, ήταν ένα πράγμα το οποίο. Έχει αλλάξει τα steel suits Έχει γίνει αυτό το πράγμα που δεν μου αρέσει καθόλου. Ε, οι Κορίνο δεν μου αρέσουν, αλλά πόντι για συνέπεια ξαναλέω. Ενώ το, τα steel σου δεν έχουν συνέπεια, δεν ξέρω γιατί τα αλλάξανε. Και τα κάνανε κανονικά κάποιο είδου παραλλαγή. Στα πλαίσια του όλα είναι πολύ πιο απλά, πιο σπαρτιάτικα, πιο σκέτα, πιο. Ναι, απλά τα steel σου ήταν ήδη φτιαγμένα για να είναι αυτό. <συλίσου> οπότε την, την απορρίπτω αυτή την αλλαγή. Τα κάνει πιο στρατιωτικά, πιο στολή στρατιωτική. Σύμφωνοι. Η, η, μου δούλεψε όλη η Άλια, όλη, με τα κιτσάτα τη και τα λιγότερα κιτσάτα τη. Τα παντελόνια τη αρέσαν. Τα παντελόνια τη μου γιατί είναι αλόγα πέντε μέτρα γυναίκα και τη πάνε. Λά, αυτό και εμένα μου άρεσε, αλλά τώρα λέμε εντό του κόμματο. Και κόσμου, τα παντελόνια άνει, που είναι, τονίζουν. Τα πόδια όχι, κάθε, μα, κάθε... μα τονίζουν <laughs> τα πόδια τη, ρε είναι αυτό. Ε, ο Λίτο δεν είχε δημασία γιατί απλά θέλανε κάποιο να βλέπει ρόγε του Μάκαβοη και εγώ. Αυτό ήταν ωραία προσέγγιση το ότι είναι άγριο παιδί και... Ναι, ναι, ναι. Δεν φοράει ρούχα. Ακριβώ. η γκάνιμα ε, μου δούλεψε όλη. Δεν είχα κάποιο θέμα με την γκάνιμα. Οπότε θα πω ότι τα κοστούμια συνολικά μου αρέσαν περισσότερο από την πρώτη φορά. Αλλά δεν έχω τίποτα απαραίτητα καλό να πω γι' αυτό. Γι αυτά. Ένα πράγμα που θέλω να κάνω μια ευθεία αντιπαράθεση και εδώ θα πάρει μπάλα λίγο και λίγη κακιούλα και τον Χάρισον σας σκηνοθέτη. Είναι ότι. Επειδή δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου αρέσει οπτικά αυτό σαν κίνηση. Ε, στο νούμερο ένα, σκατώσαν πάρα πολύ την κίνηση του να βγάζουμε την κουκούλα. Στο νούμερο 2 είχαν και ωραίε κουκούλε, έτσι τζενταίστικε, έτσι λουκασικές λουκασικέ κουκούλε. Και όποτε υπήρχε η κίνηση ότι, Ωπα, είμαι, τώρα, ετοιμάζομαι να βρεθώ σε ένα συνομωτικό meeting και βγάζανε την κουκούλα, ήταν κρυμμένο ο Πολ ανάμεσα στον κόσμο και έβγαζε την κουκούλα μετά. Δούλευε. Ήταν κινηματογραφικό το βγάλει μου γιατί το θεωρώ μια κινηματογραφική κίνηση. Την έχω ζητήσει με κινηματογράφο αυτή την κίνηση. Στο νούμερο 1 ήταν και οι κουκούλε και η, κινηματογράφησή του δεν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Εδώ πέρα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Στην ενδυματολογία το βάζω αυτό. Αλλά παίρνει και λίγο σκηνοθεσία, νιώθω, η μπάλα. Αυτό. Δεν είναι, δεν απολύτω τίποτα σημαντικό. Απλά εγώ έχω κόλλημα αυτό. Το βγάλει μου κουκούλα από τότε που είχα δει μικρό παιδί 7 χρονών, μικρό παιδάκι 7 χρονών, τον Λουκ στο Return of the Jedi να βγάζει την κουκούλα μπροστά στον τζάμπα. Αυτομάτω αποτυπώθηκε κάτι στην ψυχή μου και λέω: Το βγάλει μου κουκούλα είναι η κίνηση που θα σέβεσαι καριόλι. Και εγώ το παθαυτό πρέπει να είμαι πιο μικρό. Πέντε, κάτι τέτοιο. Αν το είδαμε στο ίδιο κανάλι την ίδια εποχή, Όχι, τότε. Όχι, δεν το είδαμε στο ίδιο κανάλι. Πολύ ωραία. Τέλο πάντων. Ε... Εσύ το είδε στην τηλεόραση. Δεν το είδα στη εγώ στην τηλεόραση. Εγώ το στην τηλεόραση. Όχι. Τέλο πάντων, πώ βγάζει την κουκούλα στην πραγματική σου ζωή. Εγώ τη βγάζω ακριβώ όπω ο Λουκ. Α, okay. Αλλά εγώ είμαι ένα τύπο να ξέρει. Άρα ξέρετε... είναι ρεαλιστικό, δεν είναι κινηματογραφικό. Ακριβώ. Ε, να ξέρετε, εγώ ότι το, το χειμώνα ε, κυκλοφορώ με ένα γάντι. Έτσι. Κυκλοφορώ με ένα γάντι. Από τότε που είδα τον Λουκ πάλι στο Return of the Jedi, ε, να φοράει το ένα γάντι και αυτή η ασημετρία μου φάνηκε τόσο γαμάτι. κυκλοφορώ με ένα γάντι και, το, και η θερμοκρασία του σώματό μου έχει ε, συντονιστεί σε αυτό. Ο Λούκα έχει δημιουργήσει εγκεφαλικά προβλήματα σε κόσμο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Well. Και πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, τη μουσική του Brian Tyler. Και να το πούμε από την αρχή τη κατά μουσικά. έγραψε ο Μπράιαν Τάιλερ εδώ πέρα. Δεν ξέρω, έχει να κάτι, Όχι. γαμάη η μουσική. Ε, μπορεί να είναι και το καλύτερο κομμάτι μαζί με το μάκαβο η μουσική αυτή τη ειμήνη σειρά. Ο Μπράιαν Τάιλερ, καταρχά πέρα το ότι α, τα, τα κομμάτια που είχα αναφέρει ότι είναι generic του Γκρέμερ Revels στο προηγούμενο. Εδώ πέρα τα, 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 τα αραβοεριμό κομμάτια. Το κρατάει. Mm? Το κρατάει την νοοτροπία, αλλά όχι τη μελωδία. Ναι, όχι, κρατάει την ιδέα ότι έχουμε κάτι. Πρέπει. Αραβοέριμο. Για μένα το ντιούν, και το λέω αυτό τώρα έχοντα ακούσει τη μουσική του Τσίμερ για το ντιούν <συancial> του Βιλινεύ, ε, και έχοντα ακούσει και του Τότο, και λατρεύω του Τότο και τη μουσική που βάλανε, e, και πλέον να το πω και με λόγια και που μπήκε η οπτικά διορθώση, ο γιο Τζον Βουλιάμς δεν ήταν ακόμα κομμάτι των Τότο. Την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά, για λίγο τον χάσαμε. Μου αρέσει η μουσική των Τότο, η μουσική του Τσίμερ. Ε, ε, πέρα από το Song of the Sisters, το οποίο γαμάει. Ε, και των είναι. Ατριδών το θέμα κάτι έχει. Καλό είναι. Ε, η αραβομουσική μου πάει για τον Dune. Μου δουλεύει για τον Dune. Νομίζω είναι η απόλυτη, ε, το απόλυτο θέμα του Αράκη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Ο τύπος έγραψε το θέμα του Μουαντίμπ και το έγραψε είναι, είναι, και το θέμα του Μουαντίμπ, είναι και το θέμα τη αγάπη μεταξύ του Πολ και τη Τσάνι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι όταν πεθαίνει η Τσάνι, τυφλώνεται ο Μουαντίμπ κανονικότατα. Και, και βιολογικά πια. Και μεταφυσικά πια και τα πάντα. Ναι. θεματάρες έχει γράψει θεματάρες, Αυτό που θέλω να πω όσον αφορά τη μουσική είναι ότι νιώθω ότι ο Τάιλερ, ο οποίο ήταν πολύ νέο τότε, πολύ πιτσιρίκι, έκανε οντισιόν ε, ε, για να τον πάρουν στο Hollywood με αυτό το soundtrack. Δηλαδή το έκανε επίτηδες πιο τονισμένο, πιο παιδιά, big time Hollywood, ορχήστρα, παλιομοδίτικο παλιωμοδίτικο, έπος που κρατάει τέσσερις ώρες. Come have fun higher for more blockbuster music trailer. Ναι ρε παιδί μου και για να γίνει viral που όταν λέμε γίνεται viral το στη, συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το πήρανε που έγινε, το πήρανε και το βάζανε σε όλα τα τρέιλερ εκείνη την εποχή, τα κινηματογραφικά τρέιλερ. Yep. Θέλω να πω ότι το έκανε επίτηδε για να προωθήσει την καριέρα του. Έξυπνο ο Μαν. Και έκτοτε ναι, έχει κάνει ότι ρε παιδί μου ότι αυτό το, αυτή η μουσική που έγραψε είναι ουσιαστικά πάρτε με να κάνω blockbuster στο Hollywood ο... που έχει κάνει άπειρα blockbuster από τότε έχει κάνει τον Πύριο Σταλόνες στο Rambo 4 ε, έχει γράψει το Thor 2 και το Iron Man, το Iron Man 3 και το, και το Avengers, Avengers 2 νομίζω όχι το 1 είναι ο Ραμίντζα Γουάντι σωστά uh... Έχει γράψει το Thor 2, το Iron Man 3 και το, και το Avengers 2, το Expendables. Έχει, έχει κάνει γράψει. πολύ χόλιο. Έχει κάνει πάρα πολύ χόλιο. Έχει γράψει ένα, μια, ένα εξαιρετικό σάντραγγι για μια ταινία που δεν, ήταν, δεν μου είπε πολλά. Το Annapolis με τον Ταϊρίζη και τον Τζιμς Φρανκο. Ε, έχει κάνει πολλά πράγματα ο Τάιλερ και όλα ξεκινούν εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο ότι μπήκε κοινικά και είπε έχω μελετήσει τους μεγάλους και θα κάνω μια εξομοίωση. Λέει ιστορία η μουσική του και από ένα soundtrack τουλάχιστον επικής, επικ, επικών προδιαγραφών ταινία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό σε σχέση με το budget, θέλω να λέγεται μια ιστορία. Θέλω να ακούω τη μουσική που το κάνω το τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Αυτό και το, το No Time to Die του Τσίμερ, το, το, τελευταίο James Bond. Λέει μια ιστορία. Αν τα ακούσει μόνο του, λέει μια ιστορία. Ξέρει ποιο θέμα ανήκει σε ποιον. Οι ατρίδε έχουν ένα πανηγυρικό θέμα, αλλά χαλαρό. Χαλαρό πανηγυρικό. Σαν δύο. μια πολύ ωραία βράβευση Ολυμπιονίκη είναι το, το θέμα των ατριδών. Ε, το θέμα του Μωαντί που είναι και το ερωτικό θέμα. Το θέμα του Λίτο και τη Γκάνιμα το οποίο ε, έχει κάτι από Ατρίδε, αλλά έχει και μια απειλή. Ε, ο τύπο έχει κάνει άψεγάδια στη δουλειά χολιγουντιανών προδιαγραφών κινηματογραφικών. Μια και είπε Ολυμπιονίκε, έχει κάτι από Βαγγέλη Τσάριο of Fire σε κάποιες στιγμές Σωστά. Επίση μου δίνει και κλείνει ένα κύκλο με τον Hans Τσίμερ ότι έχει τουλάχιστον στο τραγούδι που έχει γράψει. Ε, έχει εμπνευστεί από τον Gladiator <laughs> του Hans Zimmer, δηλαδή κάποιοι ήχοι μου φαίνονται ακριβώς οι ίδιοι στο τραγούδι που έχει γράψει mm. ε, και κλείνει ένα κύκλος γιατί αυτή την προσέγγιση την έχει ξαναβάλει ο Zimmer από ό,τι άκουσα λίγο σε... Εντάξει, είναι μια πιο σύγχρονο ο Zimmer, έχει βάλει λίγο αυτό που έκανε στον Gladiator σε κάποιες στιγμές, έχει κάποια φωνητικά που μου το θύμισε. Mm. Ναι, ναι, mm. έχει λίγο και κλείνει λίγο ένα κύκλος διότι νιώθω ότι ο Zimmer ε, Χωρί να το ξέρω, αλλά νιώθω ότι κυνηγάει από πίσω τον Τάιλερ να ποιο θα κάνει το καλύτερο soundtrack που έχει γίνει ποτέ για Dune. Και μάλλον κερδίζει ο Τάιλερ. Ξεκάθαρα, κερδίζει αλλά το νιώθω είναι. ότι ο Τσίμερ το καταλαβαίνει ότι έχει έρθει ο Τάιλερ για έχει κάνει αυτό και προσπαθεί να, να, ανταγωνιστεί. Επειδή το soundtrack είναι διπλό στα, σε, σε σχέση με τα κριτήριά μου, είναι πώ δουλεύουμε στην ταινία και πόσο εγώ μπορώ να τα ακούω στη φασάρα μου, στα αμάξι μου. Ο, δεν ξέρω προφανώ πώ είναι ακόμα το το Dune ε, του Τσίμερ. Μα, ναι, το Dune του Τσίμερ, καλά λέω. Αλλά ξέρω ότι του Τάιλερ και μπορώ να τα ακούω μόνο μου και δουλεύει και εντό ε, τη μήνυ σειρά. Τάιλερ είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει. Ναι, είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου. Σκέφτομαι, σκέφτομαι. Ναι, είναι ξεκάθαρα καλύτερη δουλειά. Μπράβο, Ο, μπράβο. Όταν, όταν λέω ότι κάνει οντισιόν, ε, να μην παρεξηγηθώ. Δεν εννοώ ότι δεν, δεν ταιριάζει αυτό που έχει γράψει. Όχι, όχι, δεν λέω, Νιώθω όμω ότι αυτή η προσέγγιση την επέλεξε επειδή ήταν τότε πιτσυρικά και ήθελε να μπει στα πράγματα. Μαγιά ρε, φίλε, Και Μαγιά. μπράβο του, είναι μουσικάρα. Αν ε, πάρτε το, το soundtrack ε, Spotify, δεν ξέρω που το έχουνε, και ακούστε το, είναι εξαιρετικό soundtrack. Το λατρεύω. Και πάμε να μιλήσουμε για τα ψηφιακά εφέ, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Ναι, για τα ψηφιακά εφέ, <χω> όπου είμαστε στο 2003, στην τηλεόραση, και για τα ψηφιακά εφέ θα πω ότι... Μπράβο, δεν νιώθω ότι είμαστε το 2003 στην τηλεόραση. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει γεράσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει και λε: Α, okay, είμαστε εντάξει. Αν περιμένει ψηφιακά εφέ, να λε είμαστε εντάξει, γιατί εγώ ούτε με τα ψηφιακά εφέ του 2020, 2021 τι καταέχουμε δεν λέω είμαστε εντάξει. Δεν μου αρέσουν τα ψηφιακά εφέ του 2021 επειδή έχουν περισσότερη ανάλυση για κάποιο λόγο. Αλλά εδώ πέρα είμαστε στην τηλεόραση το 2003 και πρέπει να πω μπράβο, διότι. Να έχει την Σουζαν Σαράντον να κάνει κατευθείαν διάλογο και τον Νιούμαν να κάνουν κατευθείαν διάλογο με τον ψηφιακό χαρακτήρα τον Έντρικ και δεν με ενοχλεί. Mm. Ενώ βλέπω ότι. Είναι ξεκάθαρα ψεύτικο, ναι. Έχουμε πρόβλημα αν μιλάμε για αλληλισμό, Δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Δηλαδή, με πείθει και μπράβο. Ναι, ε, είναι καλά γερασμένα. Μάλλον είναι αξιοπρεπή γερασμένα ψηφιακά εφέ. Είναι ξεκάθαρα ψεύτικα. Δεν υπάρχει τίποτα το πραγματικό σε οποιοδήποτε καρέ που έχει ψηφιακά εφέ μέσα. Έχει και κάτι έχει αυτέ τι αγριόγατε που είναι τελείω ένα από τα τρία τέρατα στην αρένα του Attack of the Clones. Ε, τελείω, ξεδιάντροπα. Ε, αλλά αυτό είναι, είναι στα πλαίσια ενό budget που δεν με πολύ ενοχλεί. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτό το πράγμα. Να δηλώσω ότι έχω εκπαιδευτεί, έχω εκπαιδεύσει το μάτι μου σε αυτού του είδου τα ψηφιακά εφέ, διότι έχω δει, έχω δει, πάρα πολύ, το έχω λιώσει δηλαδή, το Enterprise, μια σειρά Star Trek που yeah. είναι από αυτέ που δεν έχει δει πολύ ο κόσμο. Αλλά πρέπει να είναι αυτή που έχω δει περισσότερο. Enterprise ναι, Jane Enterprise είναι ο Captain Archer. Α, oh, ο Scott Bacula. Σκοτ Bacula, ναι, ρε μαλάκι. Που είναι prequel, είναι μόνο 100 χρόνια από τώρα, στο μέλλον. Είναι πολύ πρώιμη. <συσχύ> δεν θα πάει καλά αυτό. The... Ε, γιατί σε 100 χρόνια από τώρα δεν θα χάμαστε ούτε καν σε επίπεδο Star Trek. Στο επίπεδο Star Trek λέμε, τώρα τι μου θε. 6 χρόνια πριν υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουμε Hoverboard. Αλλά να... θα έπρεπε να έχουμε. και το George 15. Αν ακολουθούμε το... τη χρονολογία του Star Trek, τώρα είμαστε λίγο πριν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου θα χάσουμε ό,τι έχουμε. Θα είμαστε σε κατάσταση. Α, καλά πάει άρα. Το άρα... 2060 κάτι θα γίνει Τρίτο Παγκόσμιο. Κάτσε, πότε είναι η πρώτη, Το first contact, πότε είναι με το. Το 1968. Εντάξει, καλά το πάει γιατί θα γίνει Τρίτο Παγκόσμιο, οπότε μια χαρά. Ναι, οκ. Δω... Μια χαρούλα. Τέλο πάντων, όσον αφορά τα ψηφιακά εφέ, εδώ πέρα, ε, αγαπημένο μου κομμάτι είναι οι σεκάνς όπου σηκώνουν το σκουλίκι για να τον mm. πάνε στο Σαλούσα Σεκούντους. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Με εντυπωσίασε αυτή η Σεκάνς και το δηλώνω διότι και, και πάλι τηλεόραση 2003 με ένα περιορισμένο budget το να με εντυπωσιάσεις δεν είναι δεδομένο. Ναι, αυτό είναι ο σκηνοθέτη. Όχι ότι οι φετζίδε. Οι φετζίδε με τα εργαλεία και τον μπάζετ που είχαν στη διάθεσή του ήταν αψεγάδε. Βγάζει ένα μεγαλείο, βγάζει ένα μέγεθο. Ο τρόπο με τον οποίο σκηνοθετήθηκε αυτό το πράγμα και φυσικά και οι φετζίδε, εννοείται αυτό. Ε, και το σημείο στο οποίο τα τρία σκουλίκια ε, μυρίζουν τον Λέτο πρώτου σκάσει ο Σάιχου Λουντ υποθέτω ήταν ο Σάι να πάνε το σπάι. Σωστά, ναι. Ε, για κάποιο λόγο ότι ο Σάι είναι ένα πιο. Σάικουλούντ είναι όλα τα Είναι όλα τα σκουλίκια σημαίνει μαζί. Σημαίνει ότι είναι. Το συλλογικό. Όχι, για του Φρέμεν, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι τα σκουλήκια είναι ε, η παρουσία του Θεού επί τη γη. Οκ, okay, ωραία. Γιατί όταν σκάει ένα σκουλήκι, είσαι μπροστά στο Θεό, α πούμε. Ε, οπότε όταν, όταν τα, τα χουλούντια όλα μυρίζουν τον λίτο μέχρι να σκάσει ένα να πάει να του φάει. Και αυτό, εμένα αυτό με εντυπώσιασε πάρα πολύ. Και βέβαια, ε... Μην το πάμε τώρα πάλι σε Star Wars πόσο Luke Skywalker ε, ήταν ε, αυτό. Η μία, η μία σκηνή που δεν έχει γεράσει δευτερόλεπτα γιατί έκανα λάθος το παίρνω πίσω είναι η επίθεση κατά το Πολ ε, που τον τυφλώνει. Είναι κοινοτογραφικό, είναι αγέραστο, δεν μου θύμισε 2003. Θα μπορούσε να συμβεί τώρα ε, αυτό το πράγμα, αυτό το ψηφιακό εφέ. Είναι ψεχάδιαστο. Ναι, γενικώ βλέποντα τη σειρά είναι σοκαριστικό το πόσο λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 2003, αλλά αυτό ισχύει και για άλλ, άλλου τομεί. Κάτι άλλο για τα ψηφιακά εφέ. Όχι. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον Πολ Νιούμαν ω. Άλεκ Νιούμαν ω Πολατρίδη. Όχι τον Πολ το Paul... Νιούμαν ω Άλεκ Ατρίδη. Όχι τον Πολ Νιούμαν. Ο Πολ Νιούμαν είναι άλλο. <laughs> τον Άλεκ Νιούμαν ω Πολ Μουαντίμπ. Όπου είναι χωρισμένο στα δύο. Έχουμε τον αυτοκράτορα Πολ Μουαντίμπ και έχουμε και τον προφήτη. Πάμε να πούμε καταρχά για τον Αυτοκράτορα. Είναι αυτό που δεν μου δουλεύει. Ε, παράδοση, ο Άλεκ Νιούμαν ω Πολ, το πρώτο κομμάτι του δεν μου δουλεύει, όπω και στο πρώτο, μου δουλεύει το δεύτερο. Που τυπικά αυτό είναι αυτό που του πηγαίνει με την έννοια ότι είναι στην ηλικία του. Είναι το μόνο που έχει κάνει που είναι στην ηλικία του. Είναι τριαντάρι. Ναι, ναι, πλέον είναι. Ω Αυτοκράτορα. Σωστό, ναι. Ε, ενώ είναι ενώ του πάει ηλικία δεν, νιώθω, δεν μου βγάζει κάτι το αυτοκρατορικό. Καταρχάς ένα πίστευτα μεγάλο φάουλ στα καρφάκια που έχει στο κεφάλι. Ε, τώρα δεν φταίει αυτό. Ο αυτοκράτορας του σύμπαντο mm -hmm. κυκλοφορεί με μαλλί καρφάκι. Το καταλαβαίνω, ναι, να, κάτι που έχει Για γεράσει. Γι' αυτό πέτυχε. <laughs> Κάτι που έχει γεράσει όσον αφορά το 2003, τα μαλλιά καρφάκια, αλλά όχι. Και στην αφήσα και αφήσα είναι ενόχη ναι, αυτό. Έτσι, όχι, δηλαδή. παιδιά. Δεν μπορεί ο αυτοκράτο του σήμαντο ο Μεσία να κυκλοφορεί με Δεν δε το προσάπτω στον Αλεκνιούμαν αυτό όμω. Όχι, ούτε εγώ το προσάπτω. Είναι, είναι στο στυλιζάρισμα του Γαϊτάνη. Αν φυσικά η μύτη ο αυτοκράτορα του σύμπαντος. Δεν, δεν δουλεύει το τέτοιο. Τέλο πάντων, όσον αφορά ε, τον αυτοκράτορα Πολ, ναι, είναι αυτό που μου δουλεύει λιγότερο. Έχει παρουσία. Απλώ δεν νιώθω ότι είναι ο Αυτοκράτορα. Δεν νιώθω ότι έχει εστιάσει υποκριτικά στο ότι δεν θέλει να είναι ο Αυτοκράτορα και τι δύο-τρει σκηνέ που έχει, όπου πρέπει να μα δείξει ότι, ρε παιδιά, ό,τι γίνεται στο σύμπαν, αυτό το ελέγχει, α πούμε, δεν με πείθει. Ωραία. Ό,τι είναι Πολ και Τσάνι, μου δουλεύει. Και μένα. Ό,τι είναι Αυτοκράτορα Πολ ε, με αμφιβολία, μου δουλεύει. Ό,τι είναι Αυτοκράτορα Πολ με πυγμή, δεν μου δουλεύει ιδιαίτερα, αλλά. Αυτό είναι υπέρ του. Διότι δεδομένου ότι το πρώτο επεισόδιο είναι η πτώση του μου ενό τύπου που δεν το έχει τελικά, όσο νομίζαμε ότι θα το έχει, ε, βοηθάει η, η έλλειψη παρουσία του Άλεκ Γιατί ο Άλεκ Νιούμαν δεν είναι ένα επιβλητικό άνθρωπο, ούτε σε ύψο, ούτε σε φτιασά, ούτε σε τίποτα. Σε πηγούνι μόνο. Εντάξει, ναι. Ε, ναι. Απλώς έχει και έχει και μια τοποθέτηση φωνής η οποία θυμίζει πιο πολύ τον Πολ του πρώτου επεισοδίου του Dune 2000 παρά τον Πολ του... Τον Toshi δύο... το Station Πολ. Τον Toshi το Station Πολ, ναι. ακριβώς. Οπότε εκεί λίγο ε, και μένα με απογοητεύει αλλά επειδή ε, θεματικά μου δουλεύει το ότι ξέρει κάτι όλες αυτές οι δυνάμει, οι οποίες κάνουν ε, συνομωσία για να τον φάνε ε, και θα πετύχουν ε, με τον ένα τρόπο ή με τον το ε, μου δούλεψε αυτό μου, μου, μου είδα να έρχεται ότι ναι, φίλε, δεν. Ναι, και μάλλον πρέπει να τελειώνουμε σιγά σιγά το παραμυθάκι. Βέβαια, αυτό δεν τον κάνει τόσο τραγικό χαρακτήρα. Γιατί αν ήταν ένα χαρακτήρα ο οποίο ήταν σα ε, σαοκάν φάση, αλλά καλύτερο, ε, θα ήταν τραγικό χαρακτήρα. Τώρα δεν πετυχαίνει την τραγικότητα. Αλλά έρχεται έρχε ο προφήτη. Έχει χάσει για μένα και από το πρώτο, οπότε εντάξει. Έρχεται ο προφήτη. Όμω, προφίτη. ο οποίο προφήτη είναι ένα Άλεκ Νιούμαν σε τεράστια κέφια. Γιατί προφανώ αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το παίξει. Και στο τέλο εκεί που βγάζει πάλι το λόγο πριν τον φάνε, που κάνει. Πριν ξεκινήσει το λόγο, κάνει ένα. <χω> αυτό. Ε... Και εντάξει, αν εξαιρέσουμε το make-up που δεν φταίει ο Άλεκ Νιούμαν γι' αυτό, που τον κάνουν ένα Άντερνταλ. Τον nee. κάνουν, λέει, του έχουν βάλει εδώ πέρα ένα. Του, έχουν του, βάλει... Το... Đi... <σ multimodal> <sharp> όχι, είναι Άντερνταλ, τον κάνουν κρομανιόν συγκεκριμένα. Ε... Αν εξαιρέσει αυτό, εγώ το έχω αυτό. Τι θες να πεις? Αυτό είναι δείγμα... Πώς, πώς λέγεται αυτό. Δείγμα τι. Δείγμα καταγωγή από του Νέαντερταλ. Ναι, σύμφωνοι. Δεν το έχει όπω είναι. Καλά, αδέρεις, δεν είναι πλαστικό. Αυτό λέω ότι αν είχε επειδή είχε εκφράσει ένα μισό παράπονο στο βίντεο μα το 2017 για το Return of the Jedi, για το, ναι, καλά λέω, για το make-up του Palpatine, του Μακτήρνη. Ότι ξεκολλάει κάποιε φορέ. Ε, ναι, ξεκολλάει και του έρχεται λίγο έτσι. Αυτό είναι φτιαγμένο να είναι λίγο στραβό και λίγο να, 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 του, να του, πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι κακό make-up, απλώ είναι περίεργη επιλογή να κάνουν τον γέρο Πολ ε, να τον κάνουν κρομανιόν. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι γέρο, δεν έχουν περάσει ουσιαστικά πολλά χρόνια. Γέρο, με σύλλικα, έστω. Απλώ θέλανε κάπω να τον διαφοροποιήσουν και νομίζω ότι εκεί κατέληξαν. Διότι δεν μπορεί να τον κάνει γέρο, διότι έχουν περάσει. Εντάξει, εδώ έχουν περάσει 18 χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα έχουν περάσει. Στο βιβλίο έχουν περάσει 9. Δεν είναι ότι είναι πολύ γέρο. Ε, είναι με σύλικα, ναι. Το πολύ εξηντάρι. Ναι, απλώ αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο, δηλαδή. Ότι έπρεπε να κάνουν, έπρεπε να βρούνε κάτι να τον διαφοροποιήσουν και βρήκανε το ότι έχει ίσω επειδή έτσι όπω χτύπησε κάτι. Κάπω το πήγανε. Μην το, μην, δεν είναι αυτό κάποιο είδου προσβολή προ του μακηγέρ, διότι το, το μακηγιά γύρανση είναι πάντα προβληματικό. Ελάχιστε φορέ δουλεύει. Νομίζω ότι το κάνανε για να μην πάνε σε γύρανση, για να πάνε σε πληγέ, α πούμε. Ε, κάνα κάτι πιο αλόκοτο, αλλά όχι με την καλή έννοια. βαρύτητα. δεν ξέρω, τέλο πάντων, όσον αφορά τον προφήτη, ε, μου δουλεύει πάρα πολύ ο Νιούμαν ω προφήτη και από όλου όσου έχει κάνει, μου δουλεύει περισσότερο ω προφήτη. Από όλε τι πλευρέ. του Πολ που έχει παίξει, που είναι ο μόνο το οποίο που έχει παίξει όλε τι πλευρέ του Πολ. Ε, η καλύτερη για μένα, αυτό που κρατάω περισσότερο από αυτόν, είναι ω προφήτη μπαίνει μέσα και το έχει, ε, βλέπεις βλέπει ότι έχει διαλέξει μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση με τον Γαϊτάνη, ε, μου δουλεύει ως προφήτης, ε, ε, είμαι, ε, εκεί. Ως, ε, από όλα αυτά που έχει κάνει ο Σπόλ μου δουλεύει λιγότερο ως ε, πιτσιρικός. Ο 15χρονος, ο εντάξει. Δεκα, ως, ως πιτσιρικάς, όχι λόγω ηλικίας, δεν με πειράζει που είναι 30 και παίζει το 15χρονο, αυτό ποτέ δεν με πειράζει, είναι λίγο τόσο Το σπίση, Το, το... γκρινιάρη. Το πήγανε κάπου που δεν είχε καμία σχέση με τον Πολ ποτέ. Ενώ εδώ πέρα είναι ο σωστό προφήτη και μου αρέσει. Μπαίνει μέσα, γαυγίζει mm. και είναι, δίνει πάρα πολύ ωραία το που έχει καταλήξει το ταξίδι του. Και, ναι. Το ταξίδι του έχει καταλήξει στο ότι ό,τι έχει χτίσει μπαίνει μέσα και το, το κράζει. Αλλά αυτό από το βιβλίο κιόλα έχει νόημα μόνο αν το έχει περάσει. Δηλαδή, αν είσαι ο τύπο όπου πα στην εξουσία και την καταδικάζει και λε τι κάνετε εσεί εκεί, η μεγάλη και αυτό, αν δεν το έχει περάσει, δεν έχει βάρος να το λε. Ενώ αυτό που το έχει περάσει και ήταν η εξουσία, τώρα που έρχεται έξω από την εξουσία και λέει τι κάνετε, ρε ξεφτήλες? έχει το βάρο. Στο συγκεκριμένο... Το έχει ζήσει, ρε παιδί στο μου. Στο συγκεκριμένο ρόλο και το συγκεκριμένο χαρακτήρα θα συμφωνήσω απόλυτα. Δηλαδή yeah. έχει απίστευτο βάρος όταν λέει γκρεμίστε ό,τι έχτισε ο Μουαντήμ. Όταν είναι ο Μουαντήμ. Yeah. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι είναι νομίζω το αγαπημένο μου ταξίδι ήρωα ever. Και αν η Disney δεν ήταν η Disney και αν ο Λούκα είχε, είχε αποφασίσει να καταδικάσει τον Λουκ ε, νομίζω ότι θα τα ακολουθούσε χωρίς αστερίσκους. Δηλαδή, αν η Disney είχε αφήσει τον κάθε Ryan Τζόνσον, έτσι, ε, να, να καταστραφεί το τάγμα και να το επαναπροσδιορίσει ένας Λίτο, ή μια Ρέι, άλλη Ρέι, όχι αυτή η Ρέι, ε, σε κάτι τελείως διαφορετικό, θα ήμουν 100% εκεί. Όχι... Ε, πραγματικά, αυτό που κάνει ο Χέρμπερτ, πρωτίστω, υποθέτω ότι είναι πιστός το Χέρμπερτ αυτό. Όχι, είναι, ναι. Είναι, είναι, ναι, ωραία. Και άρα και, και ο Χάρισον στη σειρά αυτή. Είναι το αγαπημένο μου ταξίδι και ολοκλήρωση ήρωα. Ναι, και από τον Λόγκαν, που είναι εκεί ψηλά. Θα διαφωνήσω όσον αφορά το Star Wars, αλλά δεν θέλω. Εννοεί, δω... δεν θες τον Λουκ να αποτυχάνει. Δεν θέλω να δω το τάγμα να γκρεμίζεται που λε. Επαναπροσδιορίζεται, είπα εγώ. Αυτό. Γιατί τον κατέστρεψε το μου αντίπαιτσι και ο Λίτο έφτιαξε κάτι δεν άλλο. Δεν θα ήθελα να επαναπροσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο το τάγμα. Οκ. Okay. Αλλά θα ήθελα τον Λουκ. Αυτοκράτορα στο επεισόδιο 7. Δηλαδή, το επεισόδιο 7 να είναι ο Λουκ Αυτοκράτορα. Θα μπλε και. Ο... Δεν θα αφήνει, νομίζω, τη Ε, Εκεί θα, θα πρέπει να υπάρχει σύγκριση με τη Λέια Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον, yeah. ε, αλλά ένα καλό Αυτοκράτορα. Ούτε ο Λούκα δεν θα το κάνει αυτό. Ναι, οκ. Okay. Απλά αυτό, επειδή ήταν Λουκ Αυτοκράτορα αυτό. Ήταν Λουκ Αυτοκράτορα. Αλλά μου αλλά αλλά, έδωσε δε... την αίσθηση ότι τι ενδιαφέρον. Πρόσεξε αυτό, ε, Στα πλαίσια του Δεν θε να δει το Τάγμα να έτσι, δεν θα παίρνει αντίστοιχα για τον ίδιο λόγο και τον Λουκ Αυτοκράτορα έτσι. Anyway. Πάντως, μου το έδωσε διότι ήταν πολύ λούκος αυτοκράτορας. Ήταν ο λούκος αυτοκράτορας, ναι. Μα είχε, είχε και τον τάχη τύχη. Και πάμε να μιλήσουμε oh, για μου. την Ντανιέλα Αμάβια η ως μου. Αλία. Ναι, η Ντανιέλα Αμάβια είναι 17 μέτρα. Δεν είμαι καλά. Πρέπει να της το δώσω. Είναι όντω 17 μέτρα. Τη δείχνουν στα γενικά. Είναι η μόνη ηθοποιός σε οτιδήποτε ντυούνος τώρα. Και δεν περιμένω να αλλάξει αυτό και στο Βιλνεύ. Που τα μπλε μάτια των Φρέμεν νομίζω ότι τα έχει τη. Είναι η μόνη που με πείθει ότι τύψε είναι πραγματικά φρεμένο, ναι ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μάτια τη, πώ το λένε. Μόνο ο Κρέγκ έχει, ο Ντάνιλ Κρέγκ, μόνο έχει πια μάτια. Ναι. Πώ το λένε. Ναι. Τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Ε, τ, ε, είναι είναι ε, από όλο το, σύμπαν, το τη, τηλεοπτικό σύμπαν Dune ο πιο τραγικό χαρακτήρα και με πείθει 100% ότι είναι ο πιο τραγικό χαρακτήρα, εν μέρη λόγω τη συμπίεση του χρόνου που ανέφερε πριν. Λατρεύω την αμάβια και στο ρόλο ερμηνευτικά. Δεν πίθητο το ότι στην πρώτη, στο πρώτο επεισόδιο είναι 15 και στο επόμενο είναι η ηλικία τη. Προφανώ εκεί που είναι η ηλικία τη με πείθει. Αλλά, στο πρώτη, αλλά αυτό είναι παράδοση πια για του νεαρού ατρίδε, οπότε χαίστηκα. Ε, Υπάρχουν κάποια σημεία που βλέπει το ξύλινο παίξιμο και λόγω προφορά, ίσω υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Ε, Επίση χαίστηκα διότι τύπησα, βγάζει την άβρα ε, και το κέβλεπα και, και μια συνέντευξή τη από το 2003, που έλεγε ότι. Το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν εκεί που μ' άφησε ο γαϊτάνη να τρελαθώ. Που λέει: ε, Να σου πω, πάρε όση ώρα θέλει, ξεκίνα να κολοχτυπιέσαι πάνω στο στρώμα και εμεί θα κάνουμε τα δικά μα. Μη, μη μα τέτοιο, μέχρι να πω κάτι, εσύ χτυπήσου. Και το απόλαυσα και αυτή, το απόλαυσα και εγώ. Ε, δουλεύει σε παρουσία παρά μερικά έτσι ερμηνευτικά παραστατήματα που ποιο νοιάζεται, εγώ όχι. Ε, και είναι τόσο όμορφη. Ναι, να, να είναι, διακρινίσω. τόσο, είναι τόσο όμορφη. Και όμορφη και όμορφη και όμορφη και όμορφη και όμορφη. Έναν λαιμό έχω δει που είναι καλύτερο και είναι τη Όντρι Χέμπορν. Α, του Λούκα νομίζω. Όταν ο, ο λαιμό σου συναγωνίζεται την Όντρι Χέμπορν, έχει από του δύο καλύτερου λαιμού που έχω δει στη ζωή μου, να το δηλώσω γιατί εντάξει. Ε, ο χαρακτήρα τη Άλια. Ο Χέμπορν είναι καλύτερο, αλλά η Χέμπορν ήταν χέμπορν. Ο, ο χαρακτήρα τη Άλια είναι τόσο εξαιρετικά δοσμένο. Είναι τόσο. Τη λυπήθηκα τόσο πολύ στο τέλο όταν αυτοκτονεί. Γιατί δεν πέρασε την δίκη του εκτρώματο, α πούμε, το uh, trial of, ab of abomination και ράτωνε τον κακομίρι, τον Ντάνκαν Άινταχο, ο οποίο είναι. Αναστήθηκε. Για να τρώει κέρατο. Με τον αρχιερέα. Με τον αρχιερέα των Οχυρλάντων Μπλουμ. Όσον αφορά την Αλία, θέλω να πω ότι αυτό που λες ότι η τραγικότητά της ναι, δουλεύει και γι' αυτό δεν θα πω κακό λόγο για την Αμάβια, διότι την λυπήθηκε η ψυχή μου και μου έβγαλε 100% τραγικότητα στο τέλος. Όσον αφορά. Το διτό που έχουν οι χαρακτήρε λόγω του ότι μεταφέρουν διαφορετικά βιβλία εδώ πέρα, δεν μου δουλεύει ιδιαίτερο ω πρώτη αλία ω αλία πριν γίνει ε, Βασίλισσα. Α, ναι, οκ. Okay. Όταν είναι η, η, η υπαρχηγό του Πολ, εκεί δεν μου δουλεύει, μου βγάζει μια μηχανία υποκριτικά. Γιατί υπάρχει στο σενάριο αυτό. Δεν είναι σίγουρο τι είναι ο χαρακτήρα τη εκεί. Ναι, δεν μου πολύ δουλεύει. Δεν υπάρχει και προοικονομία ότι θα γίνει κάτι. Κατάλαβες, ναι. Και θα, θα, θα υπήρχε ευκαιρία να γίνει ο άνακιν του επεισόδιου 1 στο ότι χτίζουμε ωραία του σπόρου του τι θα συμβεί, αλλά δεν συμβαίνει ποτέ με το, στο γράψιμο όμω. Γιατί η, η Αμάβια θα το παίζει. Ναι. ναι, απλά μου έβγαλε μια αδυναμία, ενώ η Αλία έχει γεννηθεί δυνατή, ναι. και δεν μου ταιριάζει. Όταν τρελάθηκε, με έπεισε 100%. Οκ, okay, πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα με την προφορά. Τα αγγλικά τη και πολλών άλλων ηθοποιών δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα από ό,τι φαίνεται, οπότε ε, πάντα άμα σε ενοχλεί η προφόρα μπορεί να σε ενοχλήσει, αλλά 100% μου έδωσε την τραγικότητα του χαρακτήρα, το ένιωσα στο πετσί μου αυτό που έπαθε αυτή η κακομύρα και γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα κακό για την υποκριτική της προσέγγιση, διότι αυτό το οποίο χρειάζεται εν τέλει να γίνει, γίνεται και μου δουλεύει 100% δραματουργικά ε, όταν κοιτά κοίταγε την κρίγκρε, φίλε, λέ, και έλεγε μαμά, πούμε. Δηλαδή εκεί ήμουνα... Εκεί είναι που μετράει και ε, εκεί είναι εντάξει. Τελείωσε, α πούμε. Ψ, και ο παππού. Και όσον αφορά την, το possession από τον παππού τη, ε, είναι πολύ ωραίε οι σκηνέ του. Ε, από τα καλύτερα πράγματα που έχει η σειρά, διότι ο Μακνής φέρνει την ίδια ενέργεια λίγο πιο συγκρατημένη ώστε να κάνει το σατανικό, το σατανικό φάντασμα λίγο πιο δολοπλόκος, λίγο πιο... Και διεστραμμένος. Διεστραμμένος, ναι. Που δεν το έχει το ένα αυτό. Ή να κάνει σεξ με τον παπά. <χει> όχι, όχι. Κάνε σεξ. <χει> περίμενε, περίμενε. Πρόσεξε. <χει> και Κοίτα... Θέλω και εγώ λίγο. Κοίτα λίγο την inception της διαστροφής. Είναι ο παππούς της μέσα της και θέλει ένα παπά μέσα τους. Σκέψου το επίπεδο διαστροφή. Είναι τέλειο αυτό που γίνεται. Αυτό είναι ο Χαρκόνεν. Μην ξεχνάμε ότι στα βιβλία ο Χαρκόνεν έχει κάνει σεξ με τη μάνα του. Οπότε έχω διαβάσει. Και με ένα, μια σειρά από παιδιά. Ναι, <laughs> τέλο πάντων ο Χαρκόνεν είναι φρικιαστικό τύπος. Ε, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτέ οι σκηνέ του, διότι όσο προχωράει η, ε, το possession, γίνεται η αλεία όλο και πιο παιδάκι μπροστά του. Mm και αυτός γίνεται όλο και πιο διαστραμμένος, όλο και πιο άρρωστος και αυτός ο συνδυασμός μου δούλεψε πάρα πολύ, πολύ μεγάλο highlight της, 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 της μίνι σειράς στις τους. Θα συμφωνήσω. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, καλύφθηκα. Είναι εξαιρετικό ό,τι γίνεται με τον ε... Χαρκόνεν και με την Αλία και βοηθάει φυσικά στην uh, τραγικότητα της uh, κατάστασης. Όταν έχει τον παππού σου μέσα σου να σου τα παπάρια τα οάρια. Και επίση, όσον αφορά αυτό, ε, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλύτερη προσέγγιση του επεισοδίου 9 με την Ρέι και τον Πάλπατη. 7-8-9. Όλο, όλο, όλο. Ε, ήθελα να το πω στην κατακλείδα. Το πε τώρα, οκ. Okay, αν, αν ο JJ είχε πει δεν έχω. Δεν έχω χρόνο να σκεφτώ τι θα κάνω, γιατί ανθρώπινο είναι με, το, με τη μηχανή κρέατο που είναι η Disney και ο, και ο Γαμίδης ο Άγγερ, ο μεγαλύτερος από όλους για τη sequel trilogy. Ε, ε, δεν, διαβα... δεν... Αντλεί από κάπου. Και ο Λούκα αντιγράφει συνέχεια. Ο Φίλον αντιγράφει πιο πολύ από τον Λούκα. Τι κάνει, εμπνέεσαι. Από πού εμπνέεσαι, όχι από τα DVD τη Original Trilogy. Διάβασα και κανένα βιβλίο, μαλάκα. Anyway. Θα ήταν ωραίο να είναι μέσα στην Ray το φάντασμα του Πάλπατιν. Όπω πήγε να γίνει στο 9, αλλά δεν το άφησε. Τέλο πάντων. Πάμε. πάμε. πάμε για την Κάβλα. Πάμε στον James McAvoy ως Λίτο τον δεύτερο εγώ θα πω μόνο ότι είναι καταπληκτική ερμηνεία. Ε, Έλεγε ότι ο Brian Τάιλερ έκανε οντισιόν για να μπει στο Χόλιγουντ. Να και ένα τύπο ο οποίο έκανε επίση οντισιόν για να μπει στο Χόλιγουντ, απλά δήλωσε τι μπορεί να κάνει. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν το θυμόμουν όταν άρχισα να βλέπω τον Μάκαβοη, που ήταν με μία. Ήταν μια παραμυθένια παραμυθενια με την Κριστίνα Ρίτσι. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Starter for 10. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Ε, εκεί τον είχα δει πρώτη φορά τον Μάκαβοη. Και μετά άρχισα να τον βλέπω και σε άλλα πράγματα με αποκορύφωμα του mainstream που ήταν το first class. Το, το και 11. Εκεί, ναι, και εκεί έχει ε, βλέπει το μέλλον, αλλά εδώ δεν χρειάζεται να κυρίσει το κεφάλι του για να δει το μέλλον. Λοιπόν, ευτυχώ γι' αυτόν. Ε, αν και έβλεπα πάλι συνέντευξη από τότε που έλεγε ότι στι σκηνέ που τον έβαζα να τρέχει, πήραν 25 τέ και του λέει: Θε κάποιο ακόμα έτσι για σένα. Και πήγε και έτρεχε γυμνό στο στούντιο. Γιατί ηθοποιεί. Λοιπόν, ε, Μακαβόη κλώτησε, την πόρτα και απλά μπήκε και έκλεψε την παράσταση. Την έκλεψε, την πήρε και έφυγε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το... Στα σημεία που τον έχει σκηνοθετήσει ο Γαϊτάνη να παίζει τον κουκλεντέ και να κάνει κυριολεκτικά στο φαγό τέτοιο, έτσι. Ε, γιατί είναι τόσο γαμμένα χαρισματικό ο Μάκαβοε. Ε, πείθει ότι αυτά τα μάτια, αυτά τα καταραμένα μάτια έχουν τη σοφία που σαν χρειάζεται. Όλο είναι σαν μωρό, τα μάτια δεν είναι. Και όλη η σοφία ε, και η πονηράδα που έχει ο Λίτο είναι όλη του Μάκαβο. Υπάρχει στο σενάριο και το φέρνει και ο Μάκαβο. Γιατί ε, ένα σχόλιο που θυμάμαι από το φόρουμ του Super Hero Hype τότε, όταν είχε κασταριστεί ο Μάκαβο ή σαν Xavier, ήταν ότι έχει το φρύδι του κομιξικού Xavier, που δεν το έχει ο Πάτρι Stewart. Αυτό το, το, σηκωμένο φρύδι, το, το τριγωνικό α πούμε, το σχεδόν evil. Το, έχει, το, φέρνει και εδώ. Και όταν λέμε ότι ο τύπο θα μπορούσε να είναι η άλλη σε επίπεδο abomination και ότι έχει και αυτός τις περασμένες ζωές μέσα του, ας πούμε, με τη γέννησή του. Το βγάζει όλο ο Μάκαβο από, 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 φυσικού του επιτόπου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε καλύτερο στο οποίο, γιατί και ο Μάκαβο είναι κτίνο στο οποίο, ένα τη καλύτερη στο οποίο που ζουν αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου. Ε, είναι και φυσιογνωμία. Ε, είναι και το φυσικ. Περνάει ακόμα και η η επιλογή που έγινε στο πρώτο επεισόδιο που επικοινωνεί ο Λίτο με τον Πολ και περπατάει λίγο έτσι, σαν την κάρα Τιλεβίν στο Suicide Squad. Ε, κάνει πασαρέλα. Ε, Πείθηκε αυτό γιατί είναι ο Μάκαβοε. Έχει τη φυσικότητα. Όταν γίνεται υπερήρωας πρωτού γίνει κουλίκι πείθηκε αυτό. Ε, έχει τη χημεία με την Τζέσικα Μπρούξ για να είναι ο ερωτήλος αδερφός της και ερωτήλος γενικά. Πείθη ότι είναι ο γιος του Μουαντιμπ. Έχει, δηλαδή, κουβαλάει στις πλάτες του τη βαρύτητα που απαιτείται από τον γιο του μεσία. Τι να πω, τι άλλο να πω για τον Μάκαβοε. Δεν... Είναι από τα ντεμπούτα που λε: Μαλάκα, πώ ξεκίνησε έτσι αυτό. Δεν είχε κάνει τίποτα. Όχι, δεν δε νομίζω ότι είναι η πρώτη του δουλειά ever, αλλά είναι η πρώτη του δουλειά ζάνρα ever. Ναι. Που, που, που κουβαλά, α πούμε, έστω και σε τηλεοπτικό επίπεδο, που δεν σε βλέπουν εκατομμύρια εκατομμυρίων και να υπάρχει αυτή η κοινότητα πλέον που υπάρχει το ίντερνετ, ε, να σε κοιτάνε εκατομμύρια μάτια τι θα κάνει με αυτό το ρόλο, α πούμε. Το πήρε πάνω του Ρε Μαλάκα και το, το φέρει πέρα. Ναι, δεν έχω και εγώ να προσθέσω πολλά. Εξαιρετικό, το μόνο που θα προσθέσω είναι ότι με, με έπεισε 100% για, τις, για την αγνότητα των προθέσεων του Λίτο. Ποτέ δεν μου έβγαλε ότι ο Λίτο είναι κάποια σατανική ιδιοφυαία που λέει ψέματα ε, για, αυτό το, για το ότι έχει δει το μέλλον, έτσι ώστε να γίνει ο απόλυτο κυρίαρχο τη σύμπαντο. Μου με έπεισε υποκριτικά 100% ότι όντω είναι αυτοθυσία κατάσταση αυτό που κάνει, που γίνεται αυτοκράτορα. Mm. Ενώ πολύ εύκολα θα μπορούσε η προσέγγιση να είναι ότι, μήπω λέει ψέματα το παλικάρι μόνο και μόνο για να πάρει την εξουσία, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι λέει ψέματα το παλικάρι για να πάρει την εξουσία. Από την αρχή μέχρι το τέλο ήμουν απεπισμένο ότι ο τύπο θέλει το καλό τη ανθρωπότητα και γι' αυτό το κάνει όλο αυτό. Ε, οπότε ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό που. Δηλαδή, ποτέ δεν αμφισβήτησα τις προθέσεις του χαρακτήρα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό γιατί και βοηθάει φυσικά το βλέμμα του όπου έχει μία καθαρότητα και δεν έχει ποτέ υπολογισμό πίσω από το βλέμμα του. Και το τα σταματάει το σκουλίκι που είναι ο πατέρας του από πάνω ναι. ε, που με πείθει ότι ο τύπος ναι, σταματάει σκουλίκια. Ναι, είναι. Είναι... γίνεται σύγχρονο ότι γίνεται δύναμη της φύσης. Ναι. Εξαιρετικός, μπράβο του. Και πάμε στην αδερφή του είναι η Τζέσικα Μπρούξ ως γκανίμα ατρίδη η Γκανίμα είναι ο αδικημένος της μίνης και θα πω ότι μου άρεσε μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια που είχαν μεταξύ τους ε, Στην Γκανίμα δόθηκε πολύ έντονα το πειραχτήρικο της σχέσης mm. έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο σοβαρός ο Λίτο ε, διότι ο Λίτο φορτώνεται πάνω του την μοίρα και όλα αυτά έτσι ώστε να την καταργήσει mm. οπότε κρατήσανε, Επικοινωνήσανε πολύ ωραία το ότι το φορτώνεται πάνω του ώστε να έχει μία λίγο πιο φυσιολογική και λίγο πιο ανέμελη ζωή η αδερφή του. Οπότε ε, υποκριτικά ε, με έπεισε αυτό. είχανε μία πολύ ε, πειραχτήρικη, ε, ερωτική άβρα τέλο πάντων αυτή η δύο, η οποία μου δούλεψε πάρα πολύ. Πε Ναι, και όσον αφορά την κανίμα μόνη τη. Το σενάριο την, α, της έκανε πολύ μεγάλο κακό διότι όταν ε, υποτίθεται ότι χωρίζονται και πηγαίνει και ξεχνάει και ο θελός ε, ότι ζει ο αδερφός της και πηγαίνει να παντρευτεί αυτό είναι το πιο αδύναμο κομμάτι των τριών επεισοδίων νομίζω και όλες τις εξαλογίες θα έλεγα ίσως και όλες τις εξαλογίες ε, είναι μπέρδεμα, είναι χλιαρό δεν επικοινωνήθηκε καλά και ο χαρακτήρας ο οποίος αδικήθηκε περισσότερο από όλους από αυτό το πράγμα που έγινε εδώ πέρα είναι γκανίμα, αλλά υποκριτικά μου άρεσε. Όχι τίποτα άσχημο δεν έχω να πω για την Μπρουξ. Ε, στο τέλος φιλούνται πριν την μάχη με την Άλια και τους φρουρούς εκεί πέρα. Φιλιούνται, δεν δε βάζουν γλώσσα, αλλά υπάρχει φιλή στο στόμα που έχω δει σε άλλε κουλτούρε. Έχω δει σε άλλε χώρε, όντω να, να φυλάει μαμά παιδί στο στόμα, έτσι, μα, πεταχτά. Αλλά ήταν ένα φιλή διπλό. Ήταν μα, αγκαλιά. Υπήρχε η αύρα ερωτική. Υπήρχε αυτό το, υπήρχε αυτό το παράξενο που, που έκανε του άλλου να νιώθουν άβολα τριγύρω του. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αυτή η σχέση. Αυτή η σχέση μου, μου, μου δημιούργησε όλη την καλή πίστη για την κάνημα στο τέλο. Διότι η γκάνιμα δεν πάει πουθενά. Πάει στο ότι όχι, δεν θα παντρευτώ, αλλά δεν ήταν, ακόμα και τότε δεν ήταν bullshit ε, δυναμική γυναίκα που κάνει το Hollywood μερικέ φορέ τώρα. Παρέμεινε μέχρι το τέλο δυναμική γυναίκα, κατά τη γνώμη μου. Απλώ είμαι σε φάση, σε βλέπω τι περιπέτειες σου που οδηγούν. Στο ότι ίσω μια μέρα μπορεί να αγαπήσει τον γιο τη Σαράντον. Ε, δεν ήταν κάτι. Και όταν, όταν σκάει ο, ο Λίτο με την γκάνιμα στον. Ε, Μπροστά από την άλλη, στο τέλο και ο Λίτο βγάζει την σκουλικοκραυγή, α πούμε και είναι φωτισμένη στι σκιέ. Είναι ωραία εικόνα αυτών των δύο, απλά αμέσω μετά, με το που μου φύγει η καύλα τη εικόνα που είδα, είμαι σε φάση ναι, αλλά εγκάνι, δεν κάνει τίποτα. Μέχρι τέλου δεν κάνει τίποτα. Έμει, ένα μπουκέτο σε κάποιο ρεπούστη μου, κάτι. Που δεν θα ήταν αρκετό, αλλά οκ. Okay. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα από το βιβλίο. Η γκάνιμα. Α, είναι και στο βιβλίο αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, ε, μου είναι θε... θεματική. Είναι ότι τα παίρνει όλα πάνω του ο Λίτο yeah. έτσι ώστε η γκάνιμα να μην πρέπει να φάει το σκατό, α πούμε. Ε, είναι λίτος απέριτος, δυστυχώς, ευτυχώς, ναι. Είναι Λίτο και απέριτο, δυστυχώ, ή ευτυχώ, whatever. Ναι. Όσον αφορά τώρα την Τζούλι Κόξ ω Ήρουλαν, είναι αυτό που κάνανε στην πρώτη ταινία είναι ότι. Σωστά, ε? Αυτό που κάνανε στην πρώτη ταινία είναι ότι γράψανε σκηνέ έξτρα για την Ήρουλαν, έτσι ώστε να μην έρχεται από το πουθενά στο τέλο ο γάμο. Και βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι εδώ πέρα μπαίνει μέσα η Ήρουλαν και είναι ήδη ένα χαρακτήρα εδρεωμένο που γνωρίζουμε κάποια πράγματα γι' αυτόν. Και μου άρεσε πάρα πολύ η Τζούλι Κόξ εδώ πέρα. Ε, υποκριτικά, με πολύ λίγα πράγματα επικοινωνεί αυτό που χρειάζεται. Ότι είναι μία, στην πρώτη, στο πρώτο επεισόδιο, μια σύζυγος πικραμένη επειδή εδώ και 12 χρόνια ε, κοιμάται σε άλλο κρεβάτι ας πούμε ο άντρα της και έχει πάθει λίγο γκαγκά. Βάζει και τη συλληπτικά στο, στη σούπα της ε, τσάνη για να μην κάνει παιδί. μπάσκετ και τη γαμίσει ο Πόλ και κάνει αυτή παιδί. Ναι. Καλά πάει αυτό γενικά. Μου έβγαλε όμως καμία κακία μου έβγαλε όλο αυτό. Απελπισία ήταν και ήταν. αγάπη. και απελπισία. Περίεργη αγάπη. Και μετά στο τα επόμενα δύο επεισόδια αυτόματα έγινε μητρική φιγούρα από το πουθενά μέσα σε δύο σκηνέ. Οπότε μπράβο τη. Όχι από το, που, από το πουθενά, εννοεί ότι οργανικά, έτσι, ότι στην έτσι. Εννοώ ότι την αφήσαμε πικραμένη σύζυγο και στην επόμενη σκηνή είχε γίνει αβίαστα μητρική φιγούρα για τα παιδιά. Το οποίο είναι πολύ ωραίο για την αψίδα τη, διότι όντω δείχνει ότι είχε αγάπη για τον Πόλο. Οπότε αμέσω λέει: δεν, δεν μπορούσα να έχω ποτέ τον Πόλο, οπότε θα αγαπήσω τα παιδιά του. Το οποίο ήταν. Ε, πραγματικά ε, ε, εφόσον είπες αυτό που είπες πριν ε, γιατί, για το τι είναι η Ήρουλαν στο βιβλίο ε, στη σειρά που είναι το μόνο που ξέρω η Ήρουλαν αυτομάτως είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες το σύμπαν το live action Dune είτε μιλάμε για Lynch, είτε μιλάμε για τον α, για τη μίνη σειρά ναι εσύ επίση... ε, 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 με συγχωρείς λατρεύω τη Τζουλικόξ ναι, ναι. της δόθηκε ωραίο ψωμί ε, και το έκανε δηλαδή, το πήρε η τύπησα και το έκανε δικό δικότης ε, τη λάτρεψα την ερμηνεία τη, ενώ στην πρώτη ταινία ήμουν ΟΚΕΙ, okay, δεν είχα τίποτα να σα προσάψω. Απλά ο χαρακτήρα τη ήμουν Ε. Εδώ πέρα πραγματικά την, την αγάπησα την ε, Ρούλαν. Έχοντα δει και τα δύο, θα πω ότι είναι ξεκάθαρα από τι πιο δυνατέ ερμηνείε και στα δύο, διότι σε κάθε επεισόδιο. Εντάξει, σε κάθε, στην πρώτη σειρά κάνει ένα πράγμα. Στη δεύτερη σειρά, σε κάθε επεισόδιο, κάνει διαφορετικό πράγμα ουσιαστικά και το κάνει εξαιρετικά και αβίαστα με λίγα πράγματα. Δηλαδή κάνει την Μπένε Τζέζεριτ, κάνει την πικραμένη σύζυγο που κάνει κάποιες κινήσεις βλαμμένες από απελπισία, κάνει την μητρική φιγούρα, κάνει την Φρέμεν όπου έχει έρθει μία κορίνο από το πουθενά η κόρη του Φανφαρόνου Αυτοκράτορα και στο τρίτο επεισόδιο τη βλέπεις με τους Φρέμεν και είναι παλικάρια, είμαι, είμαι, μαζί σας. One of the boys. One of the boys. <laughs> αβίαστα τα κάνει όλα η Κόξ, μπράβο της, πάρα πολύ καλή ερμηνεία, δηλαδή με, με πολύ λίγα υλικά σου φτιάχνει ό,τι θες. Και λέγοντας για τη, τη, τη διπλογλώσσα των Μπένε uh, Gesserit, τη τύπησα, την έκανε την πουτάνα της αυτή τη γλώσσα, έτσι, έτσι, ναι, δηλαδή, ναι. έβγε. Ναι, ναι. Πήθησε ό,τι κάνει mm. και πάμε στην Σούζαν Σαράντον ως Ουενσίσια Κορίνο. Όσον αφορά τη Σούζαν Σαράντον θα πω ότι δεν μου πολύ δουλεύει η ερμηνεία της. Πάει κάνει μια προσέγγιση ε, δεν ξέρω. Δ, 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 δεν μου, κάτι δεν μου καθόταν καλά. Ε, πάρα πολύ σεξι η Σούζαν Σαράντον. Χαίρομαι να τη βλέπω για λόγου σεξι, αλλά μέχρι εκεί. Η Σούζαν Σαράντον με αλάκανε σαπουτζάκι τη Ελλάδα. Όσα χρόνια και περάσουν είναι. Σαπουτζάκι τη Ελλάδα. σω ω Ναι, ότι... Είναι μούναρο ό,τι όσα χρόνια και περάσουν. Αμερική. Ε, συγγνώμη, ναι. Sorry. Τέλος πάντων, έχει κάνει μια προσέγγιση ότι χα-χα είμαι ιδιοφυΐα και μηχανογραφίες και κάτι σαν αυτό που πήγε... πήγε να κάνει κάτι σαν αυτό που έκανε ο Μακνής στην πρώτη ταινία, αλλά δεν νομίζω ότι της πάει υποκριτικά αυτό. Ε, νομίζω ότι η Αγγλία από παλιές ε, χολιγουντιανές κακές. Ναι. Νομίζω η Σαράντο πάει να κάνει κάτι τέτοιο και, και, και δίνει και λίγο το ένιρηνο ότι τώρα θα σας κάνω κάτι ακόμα. Ε, το οποίο είναι λίγο, νομίζω είναι από το «Sunset Boulevard». Ναι. Μου διαφεύγει το όνομα τη πρωταγωνίστρια, αλλά νομίζω ότι πάει να κάνει αυτό. Ναι, έχει κάτι. Πάει να κάνει γιατί έτσι τα, τα. που ανοίγει τα μάτια διάπλατα μερικέ φορέ και πάει να κάνει αυτό. Ε, είναι ίσω η πιο αδιάφορη ερμηνεία τη μήνυ σειρά για μένα, το οποίο είναι περίεργο διότι σαν να τον ήθοποιάρα και την λατρεύω. Είναι αλλά... μια επιλογή που έκανε εδώ πέρα, ξεκάθαρα. Είναι μια επιλογή, οπότε θα το στηρίξω αυτό το ότι έκανε μια επιλογή και την υποστηρίζει η ίδια. Δεν είναι απαραίτητο ότι μου δουλεύει, ωστόσο. Δεν είναι ότι στι σκηνέ τη έφρυτα, απλά στι σκηνέ τη ήμουνα Α και τώρα διάλειμμα από το πορτοκαλί ε, για να κάνουμε αυτό. Ε, Όμω η τελευταία τη σκηνή που τη βλέπουμε, που ο γιο τη τη δίνει, ε, η τύπησα, που βλέπει ο... μόνο στα μάτια όλε τι κατάρε αλλά και το θαυμασμό προ το γιο τη, τον ε, Φαράντμου, ε, το έπαιξε τέλεια. Κατά τα άλλα, ήταν το απαραίτητο. Δεν έχουμε χαρκόνεν, έχουμε κάτι άλλο και αυτό δεν φταίει ο Χάρισον, αυτό φταίει ο Χέρμπερτ. Νομίζω... Όχι ο Χάρισον φταί, γιατί είπε ότι η Ήρουλαν ήταν η κακιά. Η Ρούλαν ήταν η κακιά. Άρα ο Χάρισον Στο Μεσάγια νομίζω ότι αυτό που έγινε εδώ πέρα είναι ότι στην πιο προσγειωμένη ρεαλιστική προσέγγιση της συγκεκριμένη σειράς μπήκε η Σαράντον να κάνει Καρτουνίλα. κάτι καρτουνίστικο στο... στα μέτρα του Μακνής στο πρώτο mm. και δεν μου έδεσε ενώ αυτά τα... αυτές οι ερμηνείες του «Α, ο κακός» κοίτα με, μου δουλεύουνε. Απλά εδώ μου κλώτσαγε σε σχέση με όλο το υπόλοιπο, γι' αυτό ίσω δεν μου δούλεψε. Τι έχει να πει για τον Γερμανό Τζίσον Στίδαμ που είχε για το παλίκαρο. <laughs> ναι, Τσέχο πρέπει να είναι. <laughs> ο... Τον Γιασόν Φον Στάθμ. Τσέχο πρέπει να είναι, <laughs> όχι Γερμανό. It... Μια χαρά. Γενικώ αυτέ τι κοινέ <laughs> είναι οι πιο αδύναμε, θα πω. Θα συμφωνήσω. Αν θα όχι συμφωνήσω. οι πιο αδύναμε, από όμως... οι πιο αδύναμε τη φάση. Θα συμφωνήσω που ποτέ όμω δεν μου έκαναν να πω, Όχι τώρα πάλι αυτή. Και μια και είμαστε στους τρελικούς ηθοποιούς, πάμε σε έναν από, τα, από τους γίγαντες της υποκριτικής του 20ου αιώνα, ο οποίος παίζει στη συγκεκριμένη σειρά, είναι ο Στίβεν Μπέρκοφ ως Στίλγκαρ, αντικαθιστώντας τον Ούσε Κνέχτ, πώς λεγόταν από το πρώτο. Well, έχουμε αγαπημένο Στίλγκαρ, κύριε και κύριοι, για μένα. <laughs> Κοίταξε, είναι δύο Στίλγκαρ. Είναι ο Στίλγκαρ Βεζίρης και ο Στίλγκαρ, ο παλιό ο Στίλγκαρ τη Ερήμου, ο αγριάνθρωπο, α πούμε, ο ηγέτη τη Ερήμου. Ω Βεζίρη, του πάει του Μπέρκοφ να κάνει τον, τον, το Βεζίρη. Είναι ένα Βεζίρη ο οποίο λέει αφεντικό, μπορώ να τον σκοτώσω δηλαδή. Θέλω τον ερώτο, δώσ' μου τον ερώτο. Οι, οι μισέ του ατάκε όταν είναι Βεζίρη, ε, είναι σε παρακαλώ μου αντί μου επιτρέπει να τον σκοτώσω αυτόν. Τι είπε, μπορώ να τον σκοτώσω. Είναι ένα αγριάνθρωπο τέλο πάντων που τον έχει βάλει σε κουστούμι και πρέπει να συμπεριφέρεται. Αλλά δεν. Τρώει το χέρι του να σκοτώνει. Και yeah. κάποια στιγμή σκοτώνει. Ναι, yeah, yeah, yeah. ε, Του πάει πάρα πολύ. Ε, και του πάει πάρα πολύ επίση και αυτό που κάνει ε, όταν επιστρέφει στον παλιό Στυλγκάρ. Απλώ η, με, η μετάβαση στον Στυλγκάρ που είχαμε δει στην πρώτη ταινία. Ξαφνικά τον βλέπουμε βεζίρι. Είναι απότομη, αλλά όταν βλέπεις το τρίτο επεισόδιο και βλέπεις ότι αυτό είναι εντός της πλοκής, ότι ο Στίλγκαρ έχει γίνει πλέον ένας πολιτικάντης και έχει ξεχάσει ποιο ήταν και επιστρέφει στο ποιο ήταν, βλέπει ότι αυτό που έχει κάνει ο Μπέρκοφ είναι σωστό. Και ποιο τον απελευθερώνει κιόλα, θα το πούμε κι αυτό. Ε, όταν, όπω είπα και στο Sifi πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε αυτό το βίντεο, όταν είπε ότι Release the Worms που κάνει αυτό το πράγμα που απλά το επιτρέπει λίγο ο Γουαϊτάνη, λίγο να πάρει μια γεύση, έτσι, ένα τυράκι από τα σκηνικά. Γιατί αν αφήσει τον Μπέρκοφ, συζητάγαμε επίση, θα σταφάει τα σκηνικά. Θα πρέπει να παραγγείλει άλλα. Ε, γιατί είναι μουργόσκυλο. Ε, σκέφτηκα το ΣΥΦ επί τόπου. Δηλαδή, ήμουν ήμου σίγουρο ότι εκείνη τη στιγμή ο ΣΥΦ το φαντάζομαι επειδή τον έχω δει. Στο σινεμά, να είναι έτσι. Αυτό. Ε, ε, έτσι ήταν δυστυχώ και στο Skywalker, και Είχα τριγκαριστεί. Λοιπόν. Ε, αλλά ο Μπέρκοφ είναι ο τέλειος Στίλγκαρ, δεν ξέρω πώς θα είναι ο Μπαρδέμ, ε, αλλά πιστεύω ότι, μάλλον όχι πιστεύω, ω τώρα ο αγαπημένος μου δεν είναι καν ο Everett Μαγγίλ, είναι ο αγαπημένος ο Μπέρκοφ. Αυτό ακριβώς ήθελα, ήθελα έναν τύπο ο οποίο ενώ είναι σκληρός και έχει, και έχει κοτρώνες για, για μάπα και έκφραση, στα μάτια του βλέπεις ότι συμπαθεί και αγαπάει τον Πολ, στο πρώτο επεισόδιο και στα επόμενα που δεν υπάρχει πόλ είναι σε φάση γιατί δεν έχω βγάλει ακόμα την περώνη από το λουρί μου τι, τι με κρατάει ακριβώ, τι συμβαίνει. Α, ναι, η μνήμη του Πολ. Ναι, αλλά πού είναι ο Πολ και είναι αυτό. Και περιμένει να δει πότε θα μπορέσει να, να τα κάνει λαπουτάνα. Ε, ο Μπέρκοφ είναι ο τέλειο για αυτό το πράγμα. Είναι ο τέλειο γιατί τα μάτια του τα επικοινωνούν όλα. Παίζουν τα μάτια του. Συνέχεια. Είναι. Ποιο θα σκοτώσω, ποιο μπού θα σκοτώσω αυτό το δωμάτιο πρώτο. Ναι, εντάξει. Ε, ο Μπέρκοφ είναι ένα υποκριτικό τιτάνα. Και όταν του κάνει κοντινά. Ε, Μα πρέ... κοίτα, κοίτα, κοίτα χαράδρες που έχει εδώ πέρα. Πρέπει ρε, να πέρα. ομολογήσω ότι όταν κάνει κοντινά στον Μπέρκοφ δίνει υποκριτικά με τι παραμικρέ κινήσει των μειών, πράγματα που άλλοι ηθοποιοί θα δώσουν σε όλη την καριέρα, χωρί να θέλω να γίνει ο κακό. Είναι ένα υποκριτικό Τιτάνα. Είναι δηλαδή, από του καλύτερου που έχουν περπατήσει αυτή τη γη. Κουνάει λίγο τα μάτια του και δίνει βάθη που δεν μπορεί ένα άλλο ηθοποιό και να θέλει να δώσει. Αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειος. Είναι ο Στήλγκαρ μου αυτό. Είναι ναι. ο Μπέρκοφ από του Ιθοποιού, είναι από του Ιπτάμενου τέλο πάντων. Τουρμποτζέτ Ιπτάμενου. Αυτό. Οπότε, αν και πρέπει να πω ότι ω Στήλγκαρ δεν είναι ο ιδανικό μου Στήλγκαρ. Ποιο είναι, ή δεν τον έχει ακόμα δεν συναντήσει. Δεν έχω συναντήσει okay. ιδανικό Στήλγκαρ. Okay. Αλλά αυτό που κάνει ο Μπέρκοφ δεν, δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό ο Στήλγκαρ που βλέπω διαβάζοντα το βιβλίο. Αλλά επειδή είναι ο Μπέρκοφ και επειδή κάνει αυτό που κάνει. Το δέχομαι ω αυτό που είναι και δεν γκρινιάζει. <laughs> Κρίμα είναι να γκρινιάζει για τον Μπέρκοφ όταν σου δίνει τέτοια πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και πάμε στην Alice Krieg ω Τζέσικα. Έχουμε ένα recast. Να πω λίγο γι' αυτό. Ε, η Alice Krieg ήταν να παίξει την Τζέσικα στο πρώτο Dune τη μήνυ σειρά. Ε, κάτι δεν έκατσε καλά. Ε, νομίζω ήταν θέμα scheduling. Και τον πήρε το ρόλο η Σάσκια Ρίβ. Η Σάσκια Ρίβ ήταν να επιστρέψει σαν Τζέσικα προφανώ από σεβασμό και ε, όχι μόνο. Ε, αλλά έμεινε έγκυο, οπότε δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο και πήραν την αρχική του επιλογή που ήταν η Alice Krieg. Λοιπόν, η Alice Krieg είναι η Borg Queen τη καρδιά μου. Την αγαπώ, τη λατρεύω. Έφαγε ρικά στη σειρά Picard που δεν την πιάνω στα Star Trek να πάνε να γαμηθεί. Γαμιέστε όλοι. Μπορεί ε, ο... να μην μου θυμίζει ότι υπάρχει. Όχι ότι είμαι κανένα τρελό φαν του Star Trek. Ούτε εγώ, αλλά ήταν μαλακές ρε. Ακόμα και σε αυτό. Ούτε τρελό fan του Dune, είμαι, αλλά έχω κάποιε δυνατέ απόψει. Τι Α, να είμαι φαν του Voyager και του Enterprise, αλλά... Τέλο πάντων. Ε, η Alice Κρίγκ έχει παίξει τη μαμά του Christian Bale στο Βασίλειο της Φωτιάς. Έχει παίξει σε μια πέση αλλά πολύ διασκεδαστική μεταφορά του Stephen King το Night ε, Walkers, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που έπαιζε μια αρχαία γάτα. Ε, Α, έπαιζε... Ναι, έπαιζε και ο Mark Hamill στην αρχή για δύο ναι, λεπτά. Ναι, ναι. Έπαιζε την Κρισταμπέλα, Christabella... Κρισταμπέλα καλά δεν λέω, στο Silent Hill. Γενικά είναι μια ηθοποιό που παίζει την κακιά, γιατί άμα δείτε το βλέμμα τη, είναι ρεπετοειδέ. Είναι αυτό που, που έβγαλε ο Πατσίνο στο Νονό 2. Mm. Το έχει απογεννήσει μυο τη αυτή. Τη λατρεύω σαν ηθοποιό. Είναι αδιανόητα υποτιμημένη κατά τη γνώμη μου. Θα έπρεπε να συζητιέται η Alice Craig. Τη λατρεύω σαν Τζέσικα. Έχω αγαπημένη Τζέσικα μέχρι να δω τη Ρεμπέκα Φέργισον. Είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι να δω τη Ρεμπέκα Φέργισον, αλλά ξέχασα ότι στο επόμενο είχαμε το Children of Dune. Mm. Που τον ανέφερα και ο Το ξέρω, δούμε, δεν. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τη Ρεμπέκα. Τη Ρεμπέκια. Η άλλη Κρικ μου άρεσε πάρα πολύ συγκεκριμένη μήνυ σειρά, σαν Τζέσικα, διότι είχε κάτι από αυτό που θα συσχέτιζε κανεί με τη Μοχάιαμ. Δηλαδή είχε το Μπένε Τζέζερι, το ότι έχω περάσει το, την εκπαίδευση, έχω αψηφίσει την Μοχάιαμ, έχω γίνει η μαμά των Φρέμεν, του έχω απορρίψει, του έχω αφήσει πίσω μου. Και είμαι τώρα κάπου σαν αυτοεξορία στον Κάλανταν. Και περνάω τι μέρε μου. Όταν έρχεται λοιπόν η ανάγκη να, να, προ, να, να γνωρίσει τα εγγόνια τη, αλλά ταυτόχρονα στο μυαλό τη μπαίνουν πράγματα και σκέψει, και βλέπει και την άλλη και είναι σε φάση «Ωπα, κάτι συμβαίνει εδώ, αναλαμβάνει δράση, αλλά δεν είμαι ποτέ σίγουρο και μη έχοντα διαβάσει το βιβλίο, ποιο είναι το endgame τη. Εν τέλει είναι πιο παθητική από όσο θα περίμενε κανεί, αλλά είναι ζωτική σημασία στο να δημιουργήσει, να εμπνεύσει μια αντίσταση κατά τη άλλη. Mm. Το οποίο το. Το λάτρεψα εκεί που γίνεται απόπειρα αυτοκτονία, ε, κατά τη Τζέσικα και κάνει το, το force speed και, τη, και αποφεύγει τη λεζεριά. Είμαι σε φάση ημερωτευμένο μαζί σου, παντρέψουμε σε παρακαλώ. Α, από τι αγαπημένε μου στιγμέ στη μεταφορά αυτή. Ναι. Και επειδή ακριβώ είναι μια άβολη μάπα και παρουσία, όταν σε κοιτάει η κοιτάει την ψυχή σου και όλε σου τι ψυχέ πριν από σένα, ε, αν πιστεύουμε στη μετενσάρκωση. Ε, είναι πολύ δυνατό ε, το σκηνικό που είχε με τον Μάκαβοι, ε, τον Λέτο, πριν ο Λέτο φύγει στην έρημο. Mm -hmm. Που βλέπει αυτή την τύπησα που σε κάνει να νιώθει άβολα, να νιώθει άβολα επειδή την διαπερνά ο Λέτο. Δηλαδή έδωσε πόντου στον Μάκαβοη και στον Λέτο με την ερμηνεία τη ε, και το πώ η ίδια ξεπερνιέται από τον Λέτο. Και μια αδιανόητα συναισθηματική σκηνή με τον Γκάρνι Χάλεκ, που εγώ πιστεύω ότι δεδομένου του παρελθόντος έχουν μια πολύ βαθιά φιλία στον Κάλανταν, πια. Ε... Το βιβλίο υπονοεί και πιθανή ερωτική σχέση. Αυτό πήγα να πω, ότι χωρί να έχω διαβάσει το βιβλίο, φαίνεται ότι όταν αποχωρίζονται στο τελευταίο επεισόδιο, στο τέλο, ότι αποχαιρετά και έναν ε, περιστασιακά αεραστήτη. Βγήκε από του ηθοποιού αυτό το πράγμα. Ε, ζήτω η Alice Krig, η αγαπημένη μου Τζέσικα, είναι ακριβώ αυτό που ήθελα και φανταζόμουν. Mm. Ναι, νομίζω ότι η Alice Krieg είναι σωστή επιλογή για την Jessica εδώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σωστή επιλογή για την Jessica στο πρώτο. True. Με την έννοια ότι είναι μία περισσότερο Bene Gesserit Τζέσικα uh, Jessica, μία Jessica που έχει υπολογισμό στο βλέμμα τη, που έχει αυτό που κάνουν οι Bene Gesserit, που κοιτάνε τις καταστάσεις και λένε hm, πώς μπορώ να το εκμεταλλευτώ αυτό σε επίπεδο πολλά χρόνια μπροστά, που δεν το είχε καθόλου η Σάσκια Ρίβς στο πρώτο αφάλει. και δεν ξέρω δηλαδή όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο ε, είναι πολύ πιο έντονα στο Μπένε Τζέζερ ή Κρίγκ παρά στο μητρικό βγάζει και το μητρικό και μου δουλεύει διότι είναι εξαιρετική ηθοποιός απλώς έχει πάντα έναν υπολογισμό στο βλέμμα και αυτό που λες ότι δεν ξέρεις τώρα τι, τι σχέδια μαγειρεύει αυτή Οπότε δεν ξέρω αν θα ήταν η σωστή επιλογή για το πρώτο. Είναι 100% σωστή επιλογή για αυτό εδώ που υπάρχει η αμφιβολία ότι αυτή τώρα είναι με τις Bene Gesserit η, η κατάστασή της ή είναι με τους Φρέμεν. Και στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν είναι με, τους, με τις Bene Gesserit αλλά υπάρχει αμφιβολία κατά τη διάρκεια το οποίο είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Μου άρεσε πάρα πολύ η σχέση που έχτισε με την Irulan, μου άρεσε πάρα πολύ η σχέση που έχτισε με την Άλια όπου είναι ψυχρή απέναντι στην κόρη της διότι πρέπει να κόψει τι συναισθηματικέ σχέσει, διότι ξέρει ότι η κόρη τη είναι καταδικασμένη και την έχει καταλάβει ο Χαρκόνεν. Οπότε δεν έχει μέλλον η κόρη τη. Οπότε βλέπει ότι μπαίνει μέσα και δεν θέλει να έχει επαφέ με την κόρη τη για να μην δεθεί συναισθηματικά. Πάντω. Τονίζει την τραγωδία. Στο σημείο που μυρίζει τον, τον Χαρκόνεν μέσα στην άλια, δείχνει, νομίζω, είναι ότι ότι θα μπορούσε να παίξει την Τζέσικα ε, του Ντιούν. Ε, ήταν έφραστη, ήταν Λέω, πραγματικά. το πώ το προσέγγισε εδώ. Εδώ, ναι, εντάξει. Είναι θέμα κοινοθεσία, υποθέτω, γιατί η Κρίγκ είναι ε, ε, ικανότατη να κάνει έρθει. Ναι, γενικώ από ηθοποιού έχουμε κορυφή εδώ πέρα. Έχουμε την Κρίγκ, έχουμε τον Μπέρκοφ. Είναι πολύ ψηλά το υποκριτικό επίπεδο στη συγκεκριμένη σειρά. Και πάμε στον Μωριάρτη, ο οποίο επιστρέφει ω Γκέρνι Χάλεκ. Τι έχει να πει για τον Μωριάρτη, Είναι ο Γκέρνι Χάλεκ μου, το έχω πει. Παραμένει ο Γκέρνι Χάλεκ μου. Χαίρομαι που δεν τον Ρικάσταραν αυτόν. Είναι ξεκάθαρα πιο παππού και κουρασμένο παρά το γεγονό ότι έχουν περάσει τρία χρόνια και ο ηθοποιό δεν είναι μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Ε, Εντό τη ιστορία έχουν περάσει 15. Έχουν περάσει 15, 15 και μετά άλλα 17, οπότε 32 χρόνια γαμισέτα. Ε... κάτσε 14 και 16,5 συγκεκριμένα, 30 μισό. Ε, όχι, 17,5, 31,5. Δεν, έχουν, δεν είναι ακόμα 18 τα δίδυμα, αυτό θέλω να πω. Okay. Ε... Ο τύπο είναι ξεκάθαρα. Βλέπει ότι είναι χαμένο, τον έχουν ξεπεράσει εποχέ, είναι και μακριά την ενεργό δράση. Και λάτρεψα το φινάλετο ότι θα μείνει στου φρέμεν, να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή του, ε, κάνοντα παρεούλα και πίνοντα νερά κακομύριδων μαζί με τον Στυλγκάρ. Ε, είναι ένα μπρόμαν στο οποίο ήθελε spin-off, τώρα είναι πολύ αργά. Ε, γιατί το θέλαμε στου συγκεκριμένου δύο ηθοποιού, δεν το θέλουμε πια. Ναι, τώρα θα πρέπει να δεχτεί τον Θάνο και τον. Ε, Πώ τον λέγανε ο, από το last Jedi. Ο, ο... Owning... τον άστεγο. Ο Μπαρδέμ παίζει �ER. ρε. Α, όχι, όχι ο Ντελτόρο. Μακάρι να παίζει ο Ντελτόρο. Μπερδεύω τον Μπαρδέμ με τον Ντελτόρο. Ναι, 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 Το ίδιο μου κάνει. Μπαρδέμ με τον Ντελτόρο. Τι Όχι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Ο Ντελτόρο είναι καλύτερο. Τι... λοιπόν. Ναι. Οι σκηνέ του όταν εκδικείται το θάνατο του Πολ. Η σκηνή του όταν εκδικείται το θάνατο του Πολ. Ε, απλά είμαι σε φάση ναι, αυτό είναι ο γαμιά Βάρδο που ξέρω. Οι σκηνέ του με, τον, με την Alice Krig, με την Τζέσικα uh, είναι ότι ναι, αυτό είναι ο τύπο που ακόμα ατονεί που υποπτεύθηκε την Τζέσικα και υπάρχει μια βαθιά φιλία και ενδεχομένω και κανένα περιστασιακό πιδουλάκι. Ε, είναι πολύ πιο σε σχέση με αυτό που έχει παρατηρήσει στον Τιουν, είναι πολύ πιο άνετο με το ρόλο τώρα. Του έχει φύγει κάθε μηχανία. Ε, αυτό, αυτό το έχει αγκαλιάσει πλήρω, είναι εκεί η σκηνή του με τον Άλεκ Νιούμαν, ότι είσαι. Είσαι, είσαι ο Πολ. Πε μου να σου φέρω φαγητό, αλλά είσαι ο Πολ. Ε, σπάραξε καρδούλα μου. Σπάραξε γαμμένη καρδούλα μου. Το επίπεδο ήταν υψηλό, ε, το ερμηνευτικό και μεταξύ του κτλ. Ε, το λατρεύω. Τι να πω. Ε, ε, δεν ήθελε ρικαστ, δεν πήρε ρικαστ. Γαμό. Δεν έχω να προσθέσω κι εγώ κάτι άλλο. Ε, Όντω επικοινώνησε εξαιρετικά το συνέστημα τη σχέση με τον Πολ και τη. Ε, της ε, τραγικότητας του ότι είμαι ακόμα και θα είμαι πάντα πιστός στους ατρίδες, διότι αυτό είναι η ζωή μου να είμαι πιστός στους ατρίδες που με σώσανε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα ατρίδες και αν έχει μείνει κάτι από τους ατρίδες και επειδή το τέλος της ταινίας της μήνης σειράς δίνει τη, το λέγκασι των, των ατριδών στους Φρέμεν, κλείνει πολύ ωραία με το ότι πηγαίνει με τους Φρέμεν και γίνεται... Ε, ένας από αυτούς και επιστρέφει ε, με αυτό που λες με τον Bromance με τον Στίλγκαρ στην έρημο θα γίνουν πολλές ιστορίες ε, με αυτούς τους δύο τις οποίες δεν θα, θα τις ζούμε. Πει, δεν, δεν Ίσως καλύτερα και Ωραία! Πάμε στον Rick Γιάνγκ ο οποίος παίζει τον παπά, τον αρχιερέα, τον Τζάβιντ με τον οποίον ε, τα έχει η Αλία Τα έχει πολύ περιστασιακά. Ε, όποτε ο Βαρόνος Χαρκόνε θέλει αγοράκια. Ε, ναι, ε, δεν, είναι, δεν, δεν θέλω να πω πάρα πολλά γι' αυτό. Ε, αυτό είναι κομμάτι του, της αντίστασης κατά του Μουαντίμπ και των ατριδών του, του Τσακαλώτο. Ε, Τζακαρούτου. Αυτό, αυτό ακριβώς είπα. Ε, και είναι λίγδας. Είναι λίγδας, είναι, είναι ένας λίγδας ο Λάντο Μπλουμ. Ε, είναι σκουπίδι, είναι αντιπαθέστατος, όχι ο ηθοποιός, ο χαρακτήρας. Ε, ο ηθοποιός είναι μόλις 25 χρόνια είναι πιτσιρίκι, παίζει αυτό που του ζητάνε ε, και επειδή ω πιτσιρίκι <χι> απλά του έχουν πει ε, παίξε τον ε, πέφτουλα στη Μύκονο, αυτό κάνει. Ε, ε, το ότι είναι και παπάς του μου αντί που διαφύρει τα, Τη θρησκεία του Μου αντί, τον κάνει ακόμα πιο αντιπαθή. Είναι αποτελεσματικότατο, είναι από του ανταγωνιστέ που λατρεύω δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακριβώ κεντρικό ανταγωνιστή στο Children of Dune και είναι αξιοσημείωτο αυτό. Είναι απλά μια αδιόρατη γενική αντίσταση κατά τη θρησκεία του Πολ. Ε, μου δούλεψε στα πλαίσια του μικρού ρόλου που είχε, ότι είναι εκεί πέρα για να αποσπά την άλλη και να ενισχύει το Abomination μέσα τη και να ρίχνει στάχτη στα μάτια τη ώστε να μπορεί να, να, να παρισφρεί όλο και πιο βαθιά στο παλάτι και να ενισχύει τη συνωμοσία κατά των ατριδών. Όλο αυτό σε ένα πακέτο αντιπάθεια και γλίτσα που είναι αυτό το screenshot που έχει επιλέξει. Τι είναι αυτό. Έδωσε πάρα πολύ ωραία την καρτάδια και την αθλειότητα. Το ότι έχει ένα μαναρομάναρο 20, 20 κάτι. 25 πέντε είναι η Ναι, για αρχιερέα. Και ο αρχιερέα τα έχει με την Βασίλισσα. Μάλλον όχι Βασίλισσα. Πώ λέγεται. Ο Ρίτζεντ. Ε, την... Αντιβασιλέα. Ναι. Viceroy. Ναι, αντιβασιλέα είναι Regent, νομίζω. Mm. Τέλο πάντων, δίνει μία. Mm. Μια κατάντια τέλος πάντων αυτό το πράγμα ότι είναι μαναρομάναρο ο αρχιερέα και το ότι σηκώνει κεφάλι αμέσω μετά τον θάνατο του Μουαντίμπ δίνει πάρα πολύ ωραία το ότι χωρί τον Μουαντίμπ, ο οποίο κράταγε λίγο τα μπόσικα, η κατάσταση ξεφεύγει στην απόλυτη παρακμή και την απόλυτη αθλειότητα. Γι' αυτό και ο Λίτο δίνει ακόμα περισσότερο δίκιο στον Λίτο, ο οποίο λέει ότι παιδιά, αν δεν κρεμίσουμε τη θρησκεία του Μουαντίμ, θα καταστραφούμε. Γιατί, Γιατί η θρησκεία του Μουαντίμ είναι στην απόλυτη παρακμή. Mm. Και επίση έχουμε ένα. Περίεργο ρικάστ. Ένα περίεργο ρικάστ, διότι ο Κάρελ Ντόμπρι, ο οποίο ήταν ο Λιετ Κάιν. Ο μπαμπά ως... τη Τσάνι. Ο μπαμπά τη Τσάνι στην πρώτη ταινία, επιστρέφει ω κόρμπα ένα από του ιερεί, ο οποίο. Και εδώ μας δίνεται η αθλειότητα και η παρακμή των ιερέων, ε, στα μπουρδέλα συνέχεια, ε, διαφθορά πολιτική, ε. είναι ένας τρισάθλιος τύπος. Πολύ περίεργο ρε να βλέπεις τη Μούρη. Είναι περίεργο, εντάξει το ξυρίσαν και το κεφάλι βέβαια, αλλά ενώ φαίνεται ότι δεν έχουν όλοι οι παπάδες ε, κεφάλι, ενώ γιατί ο προηγούμενος είχε μια χαρά μακρύ μαλάκι. Ε, εδώ φαίνεται ότι είναι 34 χρονών ο ηθοποιό, ενώ στην προηγούμενη ταινία που είναι 3 χρόνια πριν, που είναι 31, ο ηθοποιό 30... μοιάζει. 31 ήταν στο πρώτο. Ναι, σαν 50. Μοιάζει 50, ακριβώ, πολύ περίεργο. Ε... Είναι σκουπίδι. Ο Ντόμπρι εδώ πέρα του πάει πολύ περισσότερο ρόλο από ότι σαν Σανλιέτ Κάιν, αλλά ε, τον απόλαυσα πάρα πολύ και απόλαυσα και πάρα πολύ τον ε, νονοειδή θάνατό του ε, τη δολοφονία του. Ε, ε, τι να πω, αυτοί οι, δύο, αυτοί οι δύο χαρακτήρες είναι ενδεικτικοί του πόσο χριστιανισμός χωρίς Χριστό δεν υπάρχει. Ή μουαντιμπισμός χωρίς μουαντιμπ δεν υπάρχει, δεν υπάρχει νόημα σε όλο αυτό. Ε, και ήταν εξαιρετικοί και οι δύο στο ρόλο και αποτελεσματικότατοι ανταγωνιστές, έστω και με την παρόμοια εδώ το ότι είναι γλίτσες οι οποίοι μηχανογραφούσαν. Το... <laughs> Μια χαρά, γιατί όχι. Η ατάκα νοζ, νομίζω ισχύει πάρα πολύ όσον αφορά την πτώση του συγκεκριμένου mm. χαρακτήρα <laughs> και πάλι μπράβο στον Γαϊτάνη που έβγαλε τέτοια νονίλα σε yeah. αυτές τις σεκάνες. Και επίσης έχουμε τον Έντουαρντ Άτερτον ως Ντάγκαν Άινταχο, έχουμε ρικάστ στον Ντάγκαν, δεν είναι πλέον ο πιο σκοτσέζο σκοτσέζος που έχει ποτέ σκοτσεζήσει, είναι εγγλέζος. Είναι εγγλέζος που παίζει γερμανό. Ναι, δεν είναι ο, ο ίδιος ο Ντάνκαν Νάινταχο, είναι γκόλα, δηλαδή είναι μία μορφή κλόνου όπου όμως αν σοκαριστεί αρκετά μπορεί να ανασύρει και κάποιες μνήμες. Είναι κάτι σαν κλόνος με τη γενετική του Κρύπτονα στο Σνάιντερβερς, γιατί τον, τον στρώσανε στην κάστα του Μεντάντ. Ε, με, Μεντάτ, τον κάνανε, υπότερη, ναι, που ναι. δεν το έβγαλε το σενάριο καθόλου ότι είναι Μεντάτ, λέει ε, ε, μόνο α... με πίτσι πίτσι. Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι ρε παιδί μου, το, τα γκολα από ό,τι φαίνεται τα κάνουν κάστε. Ε, και τον πήγα στην κάστα του μετά, γι' αυτό λέω για Man of Steel. Ναι. Ε, στην πραγματικότητα. Ε, ο Άτρετον, έτσι, ναι. είναι ο Βασιλιά Αρθούρο τη Καρδιά μου, και ο αγαπημένο μου είναι του Μπουρμάν, του Excalibur, του Νάιτζελ Τέρι. Ε, ωστόσο στην τηλεοπτική, Στη πάλι στη μήνυ σειρά, ε, δύο επεισόδια νομίζω, Μίστρο ε, Βάβαλον, με την Αντζέλικα Χιούστον και την Μάργολη. Ε, πολύ ωραίο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε ρε συμπόσιο αυτό, σα είμαι. Παίζει τον Αρθούρο. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω δεύτερο αγαπημένο μου Αρθούρο Εύερ. Εδώ φέρνει μια αξιοπρέπεια και μια τραγικότητα στον Άινταχο, κυρίω γιατί ο Άινταχο έχει φάει ότι η καρπαζιά υπάρχει σε αυτό το σύμπαν, ξέροντα ότι στα βιβλία επανέρχεται κάποια στιγμή και είναι αιώνια σύντροφο του Λίτο. Του Σκουλικο Λίτο. Η Άινταχο στο συγκεκριμένο σύμπαν κάποια στιγμή, spoiler, αλλά γίνονται κάστα. Okay. Γίνεται κάστα που λέγεται Duncan Idaho. Ε, εντάξει, γάμισε με, το, δηλαδή, το λιγότερο που τα αξίζει. Του κλωνοποιούν σε τέτοιο βαθμό που πλέον στο απότατο μέλλον υπάρχει μια κάστα mm. που είναι πάρα πολύ. Πώ είναι η κλόνοι στο Star Wars του Django Fett. Ναι. Βλέπει εκατοντάδε Duncan Idaho. Ε, αυτά είναι καφρίλε που έκανε και ο Άρθρου Κλάρκ με το 2001 αβέρει που έκανε. Δηλαδή κάπου εκεί ξεφεύγει λίγο. Ε, ωστόσο ο συγκεκριμένο Duncan Idaho ξεκινάει ω μια ορολογιακή βόμβα σα που μόλι βρει την απαραίτητη στιγμή θα, θα καταστρέψει τους ατρίδες Και φυσικά δεν γίνεται αυτό γιατί ξυπνάει ο Ντάνκαν Νάινταχο μέσα στον κόλλαρ, και είναι ο Ντάνκαν Νάινταχο δεν πρόκειται να κανένα κανέναν ατρίδι. ε, Οπότε δούλεψε. Ε, και στα επόμενα είναι ο σύντροφο τη. Ε, ο κερατά τη Άλεια στην πραγματικότητα. Και όμω έχει από τι πιο αξιοπρεπεί και ε, χορταστικέ αψίδε χαρακτήρα σε αυτό το σύμπαν είτε στην ταινία του Λίντς είτε στη μήνυ σειρά όπου με την πιο μπάντα σατάκα όλων των εποχών η οποία είναι και από τις πιο αυτομαστικωτικές σατάκες όλων των εποχών και αυτό είναι και μπάντα, ο βασιλικός κερατάς σε χαιρετά καριόλι και τον, και τον δολοφονεί πιο Red Wedding, ποιοι Λάνιστερ στέλνουν χαιρετίσματα ο βασιλικός κερατάς καριόλι δολοφονεί τον Τζάβιντ και κάνει τον, ε, ο, Στίλγκαρ να τηρήσει τα έθιμα, να τον δολοφονήσει τον ίδιο τον Άινταχο, γιατί το ξέρω ο Άινταχο όταν το κάνει αυτό, για να πάει σε πόλεμο και να βοηθήσει τον Στίλγκαρ να φύγει από το κεφαλοκλείδωμα και να επιλέξει πλευρά, ε, γάμισε με αυτόν ένα χαρακτήρα. Και ο Άτερτον έδωσε ε, πλήρω την τραγικότητα του χαρακτήρα και την εφραυστότητα. Είναι αδύναμος μπροστά σε ε, δυνάμεις και κινήσεις πολιτικές που τον ξεπερνούν, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιο δεν είναι κανένα πανκ. Είναι ένα χαρακτήρα, ο οποίο έχει δικέ του σκέψει, έχει δικά του θέλω, έχει δικέ του πληγέ και έχει και δική του βούληση. Σώζει την Τζέσικα. Είναι κλειδί χαρακτήρα. Παίρνει αποφάσει αυτή τη σειρά. Ε, πες το, δεν δολοφονεί τον Πολ. Καταφέρνει και υπερνικά τον προγραμματισμό του. Είναι από του πιο σημαντικού χαρακτήρε σε επίπεδο πλοκή και ο Άτερτον με έπεισε πλήρω, ο οποίο Άτερτον το 2005 σταμάτησε να παίζει. Δεν ξέρω τι έγινε. Ε... Έκανε οικογένεια ο άνθρωπος. Μπορεί να απλά να είπε fuck that shit. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως έτσι είναι από του αγαπημένου μου χαρακτήρε τη συγκεκριμένη μινή σειρά. Θα συμφωνήσω στο Αξιοπρέπεια. Ο τύπο είναι η αξιοπρέπεια η ίδια. Εξαιρετική αψίδα χαρακτήρα που δίνει τον πιστό πολεμιστή με, με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. σεξπυρικό σε θα έλεγα. Ε, αμπλετικό το πόσο ε, το δίνει, πόσο ωραία το δίνει βασισμένο και στο βιβλίο φυσικά είναι ένας τύπος ο οποίος ε, έχει τη σκηνή όπου βλέπει τον αρχιερέα να κάνει σεξ με τη γυναίκα του και δίνει τόσο ωραία τον πληγωμένο ανδρισμό που λέει τώρα να του σφάξω αλλά τελικά δεν το κάνει διότι τον πληγωμένο ανδρισμό τον υπερνικάει το καθήκον και γενικότερα ο Ντάν Κανάινταχο εδώ πέρα, τέλος πάντων ο κλώνος του το καθήκον προσωποποιημένο και πάρα πολύ ωραία ψίδα χαρακτήρα του πώς ε, παίρνει τα συναισθήματά του και τα βάζει πάντα να υπηρετούν το καθήκον είτε όταν αναγκάζεται να γίνει εχθρός της γυναίκας του ή και όταν εν τέλει κλείνει ο κύκλος και η, ο πιστός πολεμιστής των Ατριδών ε, θυσιάζεται έτσι ώστε να συνεχιστεί ο οίκος των Ατριωδών, διότι χωρίς τη θυσία του θα τα είχε σκατώσει η γυναίκα του όλα και θα είχαν εκλείψει μάλλον. Και η τελευταία σκηνή με την άλλη μεταξύ τους. Εξαιρετική σκηνή. Εξαιρετική σκηνή. Που ξυπνάει για λίγο η άλλη και μέσα σε δευτερόλεπτα την ξανακαταλαμβάνει ο βαρόνο. Δεν δουλεύτηκε το παράπονο μου με τον Ντάγκαν, δεν δουλεύτηκε ο γάμο του αρκετά, αλλά το στηρίζει η ερμηνεία και το σώζει. Θα ήθελα μια σκηνή παραπάνω, αυτοί οι δύο γαμήλια σκηνή. Ήταν λίγο παρεπιπτόντος ο γάμο. Και... Πήγαμε από τα μέλια στην καταστροφή. Η αλήθεια είναι, δεν υπήρχε ενδιάμεσο. Ναι, τα φτιάξανε και αμέσω μετά είχαν ήδη βρεθεί σε κατάσταση ότι πάμε να χωρίσουμε. Είναι στο βιβλίο, έτσι. Λόγω πέρασματο ναι, χρόνου, δεν, θυμάσαι. Δεν, δεν θυμάμαι. Αλλά εδώ υπάρχει το ίδιο το ότι ξέρει. Ένα επεισόδιο εδώ και μετά κάνουμε time jump και είναι λίγο περίεργο. Ναι, είναι περίεργο, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και πάμε στις κατακλείδες μας. Πάρτο. Όσον αφορά τις κατακλίδες θα πω ότι είναι μία μεταφορά η οποία δεν κάνει αυτό που έκανε το, το, Dune, το η πρώτη μήνη σειρά. Δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο νιώθω να είναι μία πιστή μεταφορά. Οπότε έχει περισσότερα περιθώρια να αναπνεύσει και να, είναι, να κάνει περισσότερες αλλαγές. Δεν είναι δηλαδή μία μεταφορά που λέει «οκ, okay, θα κάτσουμε και θα μεταφέρουμε το βιβλίο το οποίο μπορεί να οδηγήσει κάποια πράγματα να είναι λίγο πιο ξερά. Εδώ πέρα δεν το κάνει αυτό. Λέει θα είμαστε μια πιο κινηματογραφική μεταφορά. Θα δώσουμε έμφαση στο συνέστημα και αν χρειαστεί να αλλάξουμε πράγματα θα τα αλλάξουμε. Οπότε είναι μια διαφορετική προσέγγιση από το πρώτο που δουλεύει για μένα λόγω τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γαϊτάνη. Ε, κρατάω πολύ τη σκηνοθεσία από τη συγκεκριμένη μήνυ σειρά. Εξαιρετική σκηνοθεσία ε, που ζωντανεύει πάρα πολύ όλο αυτό το τραγικό πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Και γενικώ θα πω ότι είναι μια εξαιρετική μήνυ σειρά, την ανεπιφύλακτα. Ε, αν δεν έχετε επαφή με τον κόσμο του Dune δεν θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά θα την συνέστηνα ε, με, το, με την υποσημείωση ότι ίσως να πρέπει να δείτε και την πρώτη, μην μπείτε κατευθείαν στα βοθιά. Αυτό, ναι, είναι μια εξαιρετική Σειρά που ελάχιστα πράγματα που προφανώς κάποια πράγματα δεν μου δουλεύουν αλλά ελάχιστα πράγματα φωνάζουν τηλεόραση και μάλιστα Sci-Fi Channel 2003 είναι η ποιότητα πάρα πολύ ψηλά δεδομένου του χωρίς να φανώ κακό τι περιμένει κανείς από τηλεόραση 2003 και Sci-Fi Channel Οπότε θα την συνέστηνα ανεπιφύλακτα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, ε, τραγική ιστορία ε, υψηλού επίπεδου. Ε, αυτό. Εγώ θα πω: Δείτε το Dune 2000 αν είχατε δισταγμό. ώστε να μπορέσετε να είστε έτοιμοι να δείτε το συγκεκριμένο. Και του Lynch μπορείτε να δείτε και να δείτε αυτό μετά. απλώς υπάρχει το πολιτισμικό σοκ, τι άλλο πράγμα. Αλλά ε, αυτό είναι το Game of Thrones που θέλω. Είναι πιο συνεκτικό, δεν έχει δηλαδή ε, το ότι είναι απλωμένο. Απ' την άλλη, βέβαια, οι σνεαρογράφοι του Κιμωθούρνου δεν ακολούθησαν το βιβλίο, οπότε να παραγαμηθούν. Ε, εδώ πέρα δεν ξέρω τι δεν ακολούθησαν, αλλά δεδομένου ότι αποφάσισαν να το συμπυκνώσουν, από τη συμπυκνώση βγαίνουν περισσότερα καλά πράγματα από ότι από την χήμα σκληρή αλλαγή. Οπότε, οκ. Okay. Ε, κατά τη γνώμη μου σε μεταφορέ. Ερμηνείε, φωτογραφία, σκηνοθεσία δεν ουρλιάζουν σε καμία περίπτωση τηλεόραση πριν η τηλεόραση γίνει το νέο σινεμά, γιατί κατά τη γνώμη μου τηλεόραση είναι το νέο σινεμά. Ε, το 2003 πεζόταν η Σοπράνο. Ναι. ναι. Άρα ήμασταν ήδη στην εποχή του, η τηλεόραση είναι σινεμά. Είμασ... τυπικά. Ήμασταν το ανέφερα και πριν για τη Σοπράνο, γιατί η Σοπράνο ξεκίνησε το 97 το 99 κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ah, ναι, Είναι ναι, πολύ ναι. παλιά η ιστορία τηλεόραση κινηματογράφου. Φυσικά, φυσικά. όπα, okay. να σου πω, ξαναλέμε. Μιας, Στο και HBO, το, μιας και το, HBO. Μια και το, το βλέπει. Χαιλάντερ Highlander, φίλε. Ναι, εντάξει, okay. όχι. Αν όχι, όχι σε επίπεδο ερμηνειών και κάποιων πραγμάτων. Βλέπω έτσι. και το Σοπράνο τώρα και έχω σοκαριστεί. Και, και εγώ το ίδιο. Και, εγώ το ίδιο. είναι αριστούργημα. Έχω πολύ το, το, το Highlander σε production value, το soprano ναι, ναι, ναι. στο πόσο κάνει κινηματογραφική, οικονομική αφήγηση και υψηλό επίπεδου στην τηλεόραση. Ε, ωστόσο, το Children of Dune μιλάμε για ένα έπο. Κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει στην τηλεόραση, αν θυμάμαι καλά. Το Dune είναι μια απόπειρα που για μένα δεν δουλεύει ε, στα πλαίσια τη κλίμακα. Αλλά το συγκεκριμένο πράγμα είναι ένα γαμημένο αριστούργημα. Δεν έχω ιδιαίτερου αστερίσκου. Δηλαδή, οι αστερίσκοι που έχω με το συγκεκριμένο τα θεματάκια που μπορεί να έχω, θα μπορούσα καλύτερα να τα έχω με μια ταινία. Ή με μια σειρά ταινιών που τα έχω, λέγεται Star Wars. Οπότε δεν με πολύ νοιάζει το ότι υπάρχουν θέματα. Φυσικά και υπάρχουν θέματα. Σε σχεδόν τα πάντα υπάρχουν θέματα. Ε, αυτό είναι το Dune που μου αρέσει. Θα, 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 θα μιλήσω εφόλη τη ύλη στο βίντεο που θα κάνουμε αφού δούμε και το Dune του Villeneuve, γιατί έχουμε και ένα βίντεο που θα βγει μετά από εκείνο. Έτσι, ένα συνοπτικό, ας πούμε. Αλλά ως τώρα, και επειδή δεν έχω ερωτευτεί το βιβλίο Dune, δεν το ερωτεύτηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, καταλαβαίνω την αξία του, βαράω προσοχές και υποκλίνομαι, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος για το βιβλίο. Δεν είμαι ερωτευμένο με την ταινία του Λίντ, δεν είμαι ερωτευμένο με τη σειρά την πρώτη και λόγω ηλικία και στη μετά-Last Jedi εποχή μου αρέσουν οι ιστορίε τη πτώση του Ηρωά. Φυσικά το επεισόδιο 7 έπρεπε να δείξει την πτώση του Ηρωά, αλλά τέλο πάντων. Ε, ε, είμαστε στη μεταπτώση στο Last Jedi. Αλλά οκ, okay. αυτή η μήνυ σειρά μου τα έδωσε όλα. Μου έδωσε όλα αυτά και μια θεματική που με ενδιαφέρει και το μοίρα εναντίον ε, ελεύθερη βούληση που το έχουν κάνει πολλέ σειρέ και ταινίε καλά. Και αυτή το κάνει καλά, βάζει το λιθαράκι τη και το βάζει και πολύ οπτικοποιημένα και πολύ επιθετικά. Συνεχίζει πολύ όμορφα τη σύντρικε, συνεχίζει πολύ όμορφα το έπο. Έχει πνευματισμό που έλειπε από τον Dune του 2000. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει από τη μουσική, από τη σκηνοθεσία, από τη φωτογραφία και από το σενάριο. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση αυτή τη κατάνοξη τη θρησκεία του Μοαντίμπ. Δεν ξέρω τι μου λείπει από αυτή τη σειρά. Τίποτα δεν μου λείπει από αυτή τη σειρά. Είναι το καλύτερο πράγμα Dune που έχω δει. Σα συστήνω και να μην σα πολύ αρέσει το Dune του 2000, που για μένα προ το παρόν είναι η απόλυτη μεταφορά του Dune. Άμα μέχρι να βγει τετράωρο κάτω του Lynch, εκεί θα τα, θα τα, σβήσει όλα το, το τετράωρο κάτω του Lynch. Έβλεπα, το λέγα και στο Σύφη, έβλεπα extended finale τη ταινία του Lynch. Είναι ακριβώ όπω είναι το βιβλίο, το οποίο σημαίνει ότι γυρίστηκε. Υπάρχει το βιβλίο του Herbert από τη μάτια του Lynch, έτσι και βγει αυτό το πράγμα. Πιο release the Snyder Cut. Release the Lynch Cut. Αυτό θα είναι το απόλυτο, αλλά. Άντε να πείσει το Lynch να το βγάλει. Ο Lynch αυτή τη στιγμή είναι στο YouTube και λέει. And one, the weather is. It's Friday yet again. Άμα λοιπόν τον πείσει να σταματήσει να κάνει αυτό το πράγμα στο YouTube και να κάτσει να ξαναμοντάρει λίγο που δεν θα τον πείσει. Ε, ναι, τι να πω. Ε, Παρ' όλα αυτά, αν βγάλουμε αυτό από τη μέση, αυτό είναι ότι καλύτερο έχω δει από τον Τιούν. Σα το συστήνω ανεπιθύλακτα. Δείτε το. Δείτε το και εφόσον, αν κάποιοι από εσά και σε φάση καύλα για τη νέα ταινία του Βιλνεύ που λέγεται Τιούν, γιατί να μην το ζήσετε και αυτό, ξέρω εγώ. Ή δείτε το αμέσω μετά το βιλνεύμα, δεν ξέρω. Θα συμφωνήσω. Πάρτε και το soundtrack γαμάι. Ε, και εγώ θα πω ότι μάλλον είμαι ο πιο κερδισμένο από τα ντιούν. Λατρεύω το βιβλίο. Είναι από τα αγαπημένα μου ε, βιβλία που έχω διαβάσει. Μου αρέσει πάρα πολύ η ταινία του Λίντ. Και έτσι όπω είναι. Μου αρέσει η, με, η μεταφορά του 2000 και μου αρέσει και αυτό και δεδομένου του πόσο σοκαριστικά καλοσκηνοθετημένο έπος με απίστευτη τραγικότητα είναι αυτό το Children of Dune, ε, να δούμε, εγώ είμαι κερδισμένος σε ό,τι έχει έχεις γίνει. Έχεις, ναι, το έχεις πάρει όλο. Μέχρι στιγμής, περιμένω άλλη μία μεταφορά που είπα ότι είμαι αρνητικά προδιαθέτη. Ε, ότι έχω προδιάθεση αρνητική και προκατάληψη, αλλά πραγματικά εγώ είμαι μέχρι στιγμή κερδισμένο, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Άλλη μία καλή μεταφορά θέλω και θα είμαι εντάξει. Αλλά να πω ότι όσον αφορά που δεν θα το περίμενε κανεί, τηλεόραση, sci-fi 2003. Έχει πολύ σκληρό ανταγωνισμό να παίξει ο Βιλνινεύ με πράγματα που έχουν γίνει στο Dune γιατί εδώ πέρα ο Γαϊτάνης έχει φέρει A-game. Αυτά από εμά. Επόμενο βίντεο που αφορά το Dune θα είναι το Dune του Villeneuve. Ε, θα σα δούμε στην άλλη πλευρά. Ελπίζουμε από καρδιάς να το απολαύσετε. Ό,τι αστερίσου ξανά έχουμε εκφράσει τρία βίντεο τώρα. Ε, να δούμε και εμεί πώ θα μα τα σκάσει. Να είστε καλά. Και τα λέμε στην άλλη πλευρά! Ησυχία.